η εκπομπή Εκλογές 2012 live, ζωντανά και διαδικτυακά και τοπικά στον νομό Καστοριάς στην Δυτική Μακεδονία. Χαιρόμαστε που βλέπουμε και πολλούς φίλους να είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά και να παρακολουθούν το δίκτυο μέσα από την streaming μετάδοση, την οποία για να την βρείτε κιόλας είναι πολύ εύκολο, δίκτυο1.gr και μέσα από τον alfa.fm.gr μπορείτε να βρείτε το link για να παρακολουθήσετε ζωντανά σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε το δίκτυο 1 και την σημερινή εκπομπή με προσκεκλημένους 4 υποψήφιους βουλευτές. Όπως έλεγα νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, στόχος μας είναι να μπορέσουμε από αυτούς που θέλετε εσείς να στείλετε στο κοινοβούλιο, γιατί δύο θα είναι, ίσως για τελευταία φορά, δύο βουλευτές που θα πάνε στο κοινοβούλιο, το όποιο κοινοβούλιο, για τους όποιους μήνες, δύο, πέντε, έναν, πέντε εβδομάδες, δέκα μήνες, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με το αν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά από τις εκλογές της 17ης του Ιούνιου. Δύο λοιπόν από τους τέσσερις, ή κανονικά αν θέλετε, δύο από όλους τους υποψήφιους του νομού Καστοριάς θα βρίσκονται στο κοινοβούλιο έτσι σε περίπου μια μισή εβδομάδα. 9 βραδιές μας μείνανε. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων, όλων των κομμάτων και τους υποψήφιους βουλευτές. Να δούμε τελικά πώς κινούνται. Γιατί κινούνται. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν και καλά να πάνε στο κοινοβούλιο. Να κάνουν τι. Προτάσεις, πρόγραμμα, λύσεις, τι έχουν να πούν. Το χρωστάει κανείς σε κάποιους. Το χρωστάμε εμείς. Παλεύει ο άλλος, λέει, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 8 χρόνια να γίνει βουλευτής. Και σημαίνει κάτι αυτό. Όχι. Πρέπει λοιπόν το κριτήριο να είναι πολύ συγκεκριμένο. Σκεφτείτε πώς ζούμε, χωρίς φάρμακα, ανεργία, χωρίς χρήματα, δεν έχουμε να βάλουμε θέρμανση, δεν έχουμε να τρέξουμε τις οικογένειές μας, δεν υπάρχουν δουλειές. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε για να μπορούμε να επιλέξουμε και τα πρόσωπα και τα κόμματα. Θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των 4 κομμάτων που φιλοξενούμε σήμερα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τυχαία η σειρά. Τώρα πια τα μικρά γίνανε μεγάλα και τα μεγάλα γίνανε μικρά. Κοντά μας η κυρία Μαρία Αντωνίου από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όπου αν κερδίσει την μία από τις δύο έδρες, θα είναι βουλευτής. Και κανένα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παρά, καλησπέρα και στους ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη κιόλας κοινή εμφάνιση των υποψηφίων. Έχουμε κοντά μας από τους ανεξάρτητους Έλληνες τον κύριο Σίμο Κουμπάνη, που είναι και αυτός και η κυρία Αντωνίου και ο κύριος Κουμπάνης είναι και οι εκλεγμένοι βουλευτές, οι οποίοι είναι και πάλι όμως υποψήφοι. Αν δεύτερο κόμμα είναι οποιοδήποτε κόμμα, κερδίζει την έδρα. Είτε είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Κύριε Κουμπάνη, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Παραγάνα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην τηλεοπτική αυτή συνάντηση σήμερα με τους συναδέλφους σας. Πάμε να καλωσορίσουμε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, που διεκδικούν, όπως ακούω, την πρώτη κιόλας από ό,τι λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έδρα στο νομό Καστοριάς. Κύριε Διαμαντόπουλο, γεια σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και είστε μαζί μας για να κάνουμε την κουβέντα σήμερα. Από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, και προσέξτε, όπως σας είπα νωρίτερα, και οι τέσσερις βρίσκονται στην πρώτη θέση. Οι δύο μάλιστα είχαν εκλεγεί και βουλευτές, στην πρώτη θέση των ψηφοδελτίων αυτών των κομμάτων που φιλοξενούμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θωμάς Αναστασίου, το ψήφος βουλευτής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Παραδάκη, καλησπέρα στο πάνελ και στους τηλεθέτες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και εσείς για να κάνουμε την σημερινή αυτή κουβέντα στη ζήτηση. Το τηλέφωνο μας 2289, με πολλαπλές γραμμές για να επικοινωνείτε, μέσα στο email μας, news@dictio1.gr, τα email, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε να επισημάνετε, εδώ είμαστε. Θέλω να ξεκινήσω από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω ευθέω τον κύριο Διαμαντόπουλο, γιατί σήμερα θα είναι, φίλε και φίλοι, τα οικονομικά ένα πρώτο ζήτημα που θα προσεγγίσουμε σήμερα για την περιοχή μας και φυσικά το θέμα της ανεργίας. Ό,τι άλλο θέλετε να κουβεντιάσουμε, εδώ είμαστε, το καταγράφουμε και θα μπορέσουμε να το κάνουμε ως συζήτηση, να το βάλουμε, αν θέλετε, στο τηλεοπτικό αυτό τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε για να βγουν τα όποια χρήσιμα συμπεράσματα. Κύριε Διαμαντόπουλε, θέλω να μου πείτε αν θα υπάρξει τοπικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή σήμερα σας ζητήσω για 4-5 θέματα οικονομικά, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Τσίπρας και όλη η ομάδα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχετε να μου δώσετε ένα πρόγραμμα να δω. Φυσικά. Και να μην ακούω μόνο ότι θέλουμε την πρώτη έδρα ή τη δεύτερη. Γιατί εντάξει, αυτό είναι ένα στόχο. Καταρχήν δεν καταδικάμε για παραθέσιμο. Προ το παρόν, η πρώτη, η δεύτερη ή οποιαδήποτε θέση είναι θέμα των πολιτών.
Ναι. Διεκδικείτε όμως εσείς, λέτε δυνατά την έδρα. Το λέτε και όλες δημόσιο. Δύο έδρες στην έδρα. Τώρα δείτε πούμε έδρες. Έδρες, μία οπωσδήποτε. Από τους δύο έδρες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σημαίνει το εξής. Το στήριζα, όπως το γνωστό στους αιώνους, και από ό,τι είδε και την απήγηση με την μερίδα του Ναδίου, η οποία είχε για το πρόγραμμα, είναι ανάρπαστη, δεν τη βρήκατε προσωπικά. Ναι. Έχει δώσει όχι απλά ένα πρόγραμμα σημείο. Πέρα από την αρχή μπορούμε να βρούμε το πρόγραμμα εμείς. Ναι, φυσικά είναι ανεπτυγμένο στο. Το διαδίκτυο που έχει να κάνει με τοπικό κομμάτι νομού Κασοριά. Το τοπικό. Και εμείς το έχουμε αναρτήσει με blogspot. Το βλέπω, παρακολουθώ. Λοιπόν, στο οποίο θα μπορούσατε να βρείτε τι θέσει μας. Τι συμβαίνει τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ, σε το σύνολο σύνολο του Βαγασάκη, παρουσίασε το εξειδικευμένο οικονομικό πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Για 10 μέρες, 10 μήνες και 10 χρόνια. Ναι. Σημαίνει. 10 χρόνια. Ναι. Ότι κάθε ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεται στον καιρό. Κάποια μπορεί να είναι μεσοπρόσθετα, κάποια άμεσα, κάποια μακροπρόθετα. Ναι. Εγώ αυτό που θα κάνω απόψε είναι να συνδέσω όσο πιο μεταφέρω τον κόσμο που συνάντησα στην περιοδία μου στον Νόμο Καστανιά έω τώρα. Ναι. Και αυτά που ζητούσαν ήδη έχουν αποφασιστεί και νομίζω ότι θα μου δώσετε ένα παράδειγμα να καταλάβω. Δηλαδή, σήμερα και όσο μπορείτε όλοι σας, δέχτε σύντομες απαντήσεις για να βάλω πολλά ερωτήματα οικονομικά κυρίως. Σήμερα, κάνατε και κάνατε περιοδίες. Λέτε πρόγραμμα κτλ. Θα μου δώσετε το πρώτο σημείο στο οποίο επιμένετε και λέτε ότι εκεί δίνουμε βαρύτητα εμείς. Εάν εκλεγούμε, αυτό θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, έτσι, όπως είναι κατανοητό. Οι βουλευτές κατά τόπους, εφόσον τον εκλογού, θα προσπαθούν να πιέσουν ή να περάσουν αναλόγως, αν είναι πολίτες πολύ δυσκολότερο, αν είναι στην κυβέρνηση, με περισσότερο εμβόλιο, κάτι θέσει. Αυτό που έχουμε διαμορφώσει εμείς και το έργο εδώ το πρόγραμμα, στο τοπικό πρόγραμμα, αφορά την καλύπτει όλη την περιοχή και όλα τα θέματα. Στο οποίο, όπως είναι λογικό, δεν μπορεί να εξειδικεύεται το γενικότερο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όπως είναι λογικό, δεν νομίζω. Τι είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, το διαβάζω εγώ και είμαι στην Αθήνα. Οκ, κατανοητό. Βλέπω. Έρχεται η ώρα που θέλω να πάω στην υπόθεση πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι. Θα το βάλουμε μετά αυτό βέβαια, αλλά θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Ή την ανεργία. Αν είμαστε, ας πούμε, στην Κρήτη, η διαφορετική ιστορία ανεργίας από ό,τι στην περιοχή. Για την ανεργία. Έτσι. Μην το εξειδικεύσουμε, καταλάβατε τι είναι. Ναι, είναι μέτρα που καλύπτουν όλη την Ελλάδα προφανώς. Τώρα, ο φορέα διακήρυξη τη Λίμνη δεν νομίζω να αφορά το τηλεφώνητο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ωραία. Για να πάμε σε τοπικά, ναι. Αν θέλετε, μια επίσκεψή μου στον Μελάπαν από ένα συνομήλικο μου. Τέθηκαν τα εξή θέματα. Παπαντώθηκε στο πρόγραμμά μα. Το γενικότερο, όχι μόνο το τοπικό. Μην το αναλύσουμε τώρα, σα είπα ότι δεν θέλω. Απλώ στου πολίτε το πρόγραμμα αυτό μέσω διαδικτύου, δηλαδή χορηγείται. Ναι. Μέσω διαδικτύου. Ναι. Άρα, μπορούμε να δούμε αναλυτικά, λέτε, για τα τοπικά θέματα τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θέλω να πάω στην κυρία Μαρία Αντωνίου για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει εξειδίκευση, κυρία Αντωνίου, για τον νόμο Καστοριάς. 1, 2, 5, 10 πράγματα, τα οποία φαντάζομαι ποιος υποψήφιοι, ενδεχομένως τα έχετε δουλέψει, αν ως κόμμα τι λέτε. Εγώ νομίζω ότι και προεκλογικά είχαμε κάνει συνεδρίες και είχαμε καταρχήν στο τοπικό πρόγραμμα και είχαμε πει ως κόμμα, αλλά και εγώ προσωπικά αναφερθεί στα τοπικά θέματα που παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Και είμαι ενήμερη στο τι χρειάζεται πλέον ο τόπος μας για να αναπτυχθεί. Ναι. Και όσον αφορά το θέμα της ενεργείας, όσον αφορά το θέμα της γούνας, όσον αφορά τα μεγάλα έργα του νομού που είναι σταματημένα και προσπαθούσαμε όλο το διάστημα, αλλά και αύριο ως κυβέρνηση να τα προχωρήσουμε. Για τα έργα της εξυγίασης της Λίμνης έχουμε αναφερθεί. Για το Βυζαντινό Μουσείο που όντως θα πρέπει να αναλύσει αυτά, έχουμε κάνει λοιπόν. Λέτε ότι υπάρχει ένα έτοιμο φυλάδιο πρόγραμμα που μπορούμε να το ελέγξουμε, να το δούμε. Έχετε βγάλει ως Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές που έρχονται. Ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε εξειδικεύσει. Ως Νέα Δημοκρατία δεν έχετε εξειδικεύσει. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνουμε. Ως Νέα Δημοκρατία τοπική. Εδώ τι έχουμε πει για αυτά τα θέματα. Ναι, ενώ δηλαδή ότι μπορούμε να δούμε ένα πρόγραμμά σα. Δηλαδή, είτε αν θέλετε και σε προσωπικό επίπεδο. Επειδή έχετε εκλεγεί βουλευτή, ξαναείστε τώρα λόγω των γεγονότων, μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Κύριε Αναστασίου, το ίδιο και γρήγορα θέλω και από σα μια άποψη για το αν εξειδικευμένα μπορούμε να ελέγξουμε για να δούμε ποιον θα ψηφίσουμε, τι προτείνετε, τι λέτε, τι θέλετε να κάνετε στον νομό. Για να είστε και εσείς υποψήφιος, αλλά και η φρέσκα, η ολοκαίρια σας
υποψήφια λίστα. Καταρχάς, με την άδειά σας να πω το εξής, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Θα ήθελα με την άδειά σας μόνο μια αναφορά, ούτε μισό λεπτό. Θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά, μία-μία, σε όλους τους συλλόγους φύλων περιβάλλοντος, την εθελοντική επιστημονική ομάδα που είναι για την προστασία της λίμνης, σε όλους τους εθελοντές γενικότερα, διότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, οι αξίες όπως ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη θα είναι βασικά συστατικά στοιχεία δομικά της κοινωνίας. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, το αφήνω στην άκρη. Το ερώτημά σας λοιπόν απαντώ πως ναι, υπάρχει πρόγραμμα εξειδικευμένο, το οποίο αν θέλετε. Του ΠΑΣΟΚ τοπικό ή δικό σας. Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ ως πρώτος στην υποψήφια στο υποψήφιο της Χορέλτιος, στην βουλευτική λίστα. Και βεβαίως έχω όλο το πρόγραμμα, αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το βρίσκουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Κύριε Κουμπάνη, έρχομαι σε εσάς γρήγορα και μια απάντηση για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε, από τη δική μας μεριά, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί στην πρόμηνο και έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του μεγάλου διάστασης της χώρας. Οι προτάσεις της δικές μας έχουν καταγραφεί στον ίδιο τον Πρόεδρο. Εδώ πέρα με τους φορείς που έχω συζητήσει, καθώς επίσης και με τους απλούς πολίτες, είτε αγρότες είτε κτηνοτρόφους, όπου υπάρχουν θέματα αποζημιώσεων, υπάρχουν προγράμματα που δεν τρέξανε. Όλα αυτά έχουν γίνει ένα πακέτο το οποίο πρέπει να προωθηθεί και να απαντηθεί σοβαρά. Όχι να κάνουμε προγράμματα τα οποία καταθέταμε προεκλογικά όλοι και στην πορεία αφαιρούσαμε σιγά σιγά το κάθε ένα τμήμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, εγώ πιστεύω για την Καστοριά τα 4-5 κύρια και βασικά σημεία που μπορούμε να αναπτύξουμε ως προς τη Γούνα, τον οριστεί άμεσα το θέμα της Βίδας, ως προς τον τουρισμό, το να μπορέσουμε. Μην τα αναλύσουμε αυτά, όπως γενικούς τομείς. Ναι, γιατί αυτά είναι μια εξειδίκευση την οποία μπορούμε να την κάνουμε πιο. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να βοηθήσουμε είναι στον κάθε ένα τομέα. Το ερώτημα μου ήταν σε κάθε ένα τομέα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι έτοιμοι με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο κουβεντιάζετε ή συζητάτε με τους πολίτες που σας βλέπουν, ψηφοφόρους, τιμή κτλ. Εμείς προωθούμε τα αιτήματα και τα προβλήματα των πολιτών για να ενταχθούν στο μεγάλο πακέτο το οποίο ετοιμάζεται στο πρόγραμμα όπως θα μας βγάλει από την κρίση ουσιαστικά και εκεί πάνω να επενδύσουμε για να μπορέσουμε αυτά που θα πούμε να είναι και σοβαρά και να ενεργοποιούν. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα κυρίες και κύριοι, και επειδή βλέπω ότι είναι και μια επιμονή δική σας, και είναι λογικό για το οικονομικό ζήτημα, δηλαδή όλα ξεκίνησαν από αυτό το περίεργο, πραγματικά περίεργο, δημόσιο χρέος. Κύριε Διαμαντόπουλε, ακούμε ότι. Και είναι πραγματικά φοβερό αυτό που έχει εξαγγελθεί για το δοσίδι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία. Η αίσθηση που μου δώσατε εμένα την περσμένη Παρασκευή είναι ότι εφόσον το κόμμα σας είναι στην κυβέρνηση, φτιάξει την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, μισθοί, συντάξεις, χαράτσια γυρνούν, γυρίζουμε πίσω στην προμνημονιακή εποχή. Αυτό που κατάλαβα είναι δηλαδή ότι τελειώνει η περιπέτεια των Ελλήνων με τις μειώσεις, τις δραματικές μειώσεις και ενδεχομένως πάνε σε όντως εποχές 2009, λεφτά υπάρχουν κτλ. Ανεβαίνουν οι μισθοί, οι συντάξεις. Και θέλω αυτό να μου το πείτε πραγματικά αν έτσι θα δούμε τα πράγματα να κινούν στις 22 Ιουνίου ή στις 30 Ιουλίου, αν δηλαδή όντως με το που κυβερνήσετε θα έχουμε την επαναφορά και τις μεγάλες αυτές αυξήσεις. Και τον εκμηδενισμό των χαρατσιών. Με εξαπάνησή του. Καταρχήν, εγώ δεν έχω τέτοια αίσθηση, δεν ξέρω πώς θα δημιουργήσω και θα αναφέρω με λεπτομέρειες γιατί και το λόγο. Αυτό που αν θέλετε, μπορώ να σου πω πώς δημιουργήθηκε, γιατί απαντήσω. Είναι πολύ απλό, το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Καταρχήν, είπαμε το εξής θα πει. Καταγγέλνουμε το μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους. Τελικά, ό,τι έχει υποθεί για αυξήσεις, δεν αυξήσεις. Είναι θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, το να ανεβάσει σε επίπεδο των 451 ευρώ το βασικό μισθό, να καταργήσει δηλαδή το μείον 22% και μείον 35% για τους νέους κάτω των 25, για να ανεβούν οι συντάξεις στα επίπεδα που τις έφτασαν πριν από το μνημόνιο, δεν είναι παραφορολογία. Μιλάμε για το βασικό μισθό. Ότι αυτή τη στιγμή προς τα αποστολή. Σήμερα ο βασικός μισθός είναι πού, σήμερα που μιλάμε. Έχει πάει στα 500, περίπου εκεί λοιπόν. Αυτό δεν λέτε όμως, μεικτά. Λέτε, με το που έρθετε στα πράγματα, επιστρέφει αυτό. Στις συντάξεις τι κάνουμε. Στις συντάξεις θα εξίσου, θα μιλήσεις. Άρα μην μου λέω την δική μου αίσθηση, το έχετε ήδη πει αυτό. Έτσι, έτσι που είπατε λοιπόν, γιατί
Αυτό δεν είναι η προμνημονιακή εποχή. Ό,τι είχαν πριν τα μνημόνια. Ναι, μιλάμε για το χαμηλότερο επίπεδο όμως. Ναι, για το χαμηλότερο. Τι ήταν, 751 ήταν. Δεν είπα εγώ θα πάτε 1000. Σε αυτό συμφωνώ και δεν θα τα είπα, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα τα επαναφέρετε στην εποχή προμνημονίων. Ναι, το 2009. Απλά διευκρινίζω αυτό για το βασικό μισθό που πλέον δεν μιλάμε για ένα μισθό ο οποίο είναι υψηλό, μιλάμε για ένα επιδίωση. Ένα παράδειγμα παρακαλώ για να μην υπάρχει. Η κυρία Αντωνίου, α πούμε, δημόσιο υπάλληλο. Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, πολλοί. Και υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Δηλαδή, γνωρίζουμε υπαλλήλους με 3,5 χιλιάρικα ή με 7 χιλιάρικα τον μήνα, οι οποίοι μπορεί να έχουν πάει σήμερα, παράδειγμα, τα 3 χιλιάρικα να έχουν γίνει 1980. Εκεί δεν φαντάζομαι να πει κανείς γιατί. Προκλητικές ιστορίες. Αλλά το περίεργο είναι όταν τα 1600 έχουν γίνει 770, για παράδειγμα. Καταστροφή της οικογένειας. Αυτά τα παραδείγματα σε μισθοδοσίες των χιλίων, των 1.400 ή των 2.000, τα επαναφέρετε. Κοιτάξτε, ό,τι έχει προκύψει από τη μείωση και την κατάργηση του βασικού, γιατί μερικά έφεραν να κάνουν το 4.000, θα διορθωθούν. Αλλά μην ξεχνάτε, ώστε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, υπήρξαν αλλεπάλληλες περικοπές που δεν είχαν να κάνουν με το βασικό. Εμείς μιλήσαμε απλά και ξεκάθαρα για το βασικό. Για το βασικό μισθό. Για το βασικό μισθό. Ό,τι προκύπτει από εκεί και μετά. Τα χρήματα πού τα βρίσκουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, μιλάμε για ένα μικρό ποσό σε σχέση με αυτό που διαχειριζόμαστε, δανειζόμαστε. Ναι. Και θα πάμε στο σημείο, για να μην κουράζουμε τους συγγραφέτες, αν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Αυτό και να υπολείπεται. Αν υπάρχουν ούτε σήμερα ή μετά, λέτε. Γενικότερα. Αυτό και να υπολείπεται στο ιστοζύγιο αυτό το κράτος είναι τις τάξεις των 2 δισεκατομμυρίων. Το οποίο απλά και μόνο με μια διακρατική συμφωνία που είχε επιτευχθεί από υπόλοιπες χώρες με την Ελβετία, με τα χρήματα που έχουν βγει έξω, αυτή τη στιγμή κερδίζουν πολλαπλάσιο ποσό. Η Γερμανία με λιγότερα κεφάλαια στην Ελβετία εννοείται δηλαδή 2 δισεκατομμύρια. Εννοείται δηλαδή ότι, για παράδειγμα, η κύριε Βενιζέλο Σαμαρά δεν σκέφτηκαν το πολύ απλό να κάνουν διακρατική αυτή τη συμφωνία των 2 δισεκατομμυρίων και για να μην μπούμε σε περιπέτεια. Αυτό μου λέτε. Όχι πέρα δεν σκέφτηκαν. Προφανώ αυτοί που τα βγάζουν οι περισσότεροι είναι αυτοί που του απαντάνε. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη πολιτική, όχι μόνο σε αυτό το τομέα, η οποία κολυσιεργεί διαδικασίες. Θέλω κύριε να σας πω αυτό και μετά πάω στην κυρία Νομίκο και στον κύριο Κουμπάνη, γιατί αυτό είναι μεγάλο το ζήτημα. Το δημόσιο χρέος είναι αυτό που ήταν το 9, κύριε Γεωματόπουλος, εσάς. Το δημόσιο χρέος είναι αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ή και αυτό είναι τελικά διωγγωμένο υπερβολικό. Το δημόσιο χρέος δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό που θα κάνουμε εμείς. Όχι που θα κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Είναι η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, ώστε να δούμε ποιο είναι και από αυτό που θα κρίνουν το διεθνές δίκαιο, γιατί είναι θέμα διεθνούς δικαίωση. Δηλαδή, που αυτά τα χρήματα γνώριζε ο λαός... Από πού ανεβήκανε, ποια ήταν τα δάνεια, αυτό λέγεται. Ακριβώς, πρέπει η κρίση τους. Και αν ο δανειστής γνώριζε ότι δεν μπορούμε να τα αποκριστούμε, το θα και δώσει το χρέος κηρύσσεται επαφές. Βλέπουμε, έτσι, ποιο από αυτό το χρέος είναι νόμιμο. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παράνομα, δηλαδή το έχουμε δει πάνω. Όταν μιλάμε για την Ολυμπιάδα, το 90% των Ελλήνων ήθελε την Ολυμπιάδα. Εκτός από την ανθεληνική αριστερά, ήθελε την Ολυμπιάδα. Και εμείς υποδεχόμαστε ότι έχουμε χρέος απέναντι στα τους. Άρα η υπερτιμολόγηση, η υπερκοστολόγηση αυτή πρέπει να βρούμε που πήγε. Δηλαδή, πρώτη φορά ένα σύστημα παρακολούθηση και γενικά για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν παραδόθηκε ποτέ. Και έτσι πληρώθηκε. Λοιπόν, μετά από αυτό τον έλεγχο. Άρα έλεγχο και για το δημόσιο χρέος. Η εκτίμηση φαντάζομαι είναι ότι είναι πολύ μικρότερο. Είναι μικρότερο από αυτό που εμφανίζεται. Προφανώς. Προφανώς θα γνωρίζουμε για τα swap, τι είναι στη μύτη και διάφορα πράγματα. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν και λέμε ξανά πως αυτό το χρέος, εφόσον ελεγχθεί, θα ζητήσουμε όπως έγινε και στη Γερμανία το 1953. Όχι, δεν έχουμε και εσά γύρω από το οικονομικό ζήτημα μισθή συντάξη επαναφορά. Αυτό δηλαδή που εσεί όχι μόνο δεν προτείνετε, αυτό που εσεί κάνατε, αυτό που λένε όλοι οι Έλληνες κόλαση, αυτό που ζούμε σήμερα, τις δραματικές μειώσεις, έρχεται στις 18 Ιουνίου ο κύριος Τσίπρας και λέει εγώ τα επαναφέρω αμέσως. Θέλω σχόλιο λεπτό. Ναι, θα σας κάνω ένα σχόλιο, αλλά είχα την εντύπωση ότι σήμερα θα κάναμε μια κουβέντα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα τοπικά ζητήματα. Ποιος θα κάνουμε. Αμέσως μετά θέλω να ξεκινήσω από το οικονομικό. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, η περικοπή μισθών των συντάξεων η οποία έχει γίνει, καταρχάς ήταν καταστροφική για τα και αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας καθημερινά. Ήταν όμως και αναγκαία διότι υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη τρύπα στον δημόσιο προϋπολογισμό. Υπήρχε ένα τεράστιο έλλειμμα. Ναι. Το έλλειμμα ήταν της τάξης του 16,5% περίπου. Αυτό το έλλειμμα διαπιστώθηκε περίπου 5 μήνες μετά την ανάλυση της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ το 2009
Και από εκεί και μετά, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου να καλυφθεί το έλλειμμα αυτό, διότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χώρας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν είναι το δημόσιο χρέος που έχει η χώρα. Υπάρχουν χώρες σαν και εμάς που έχουν μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, αλλά έχουν πολύ μικρότερο έλλειμμα στον προϋπολογισμό τους. Mm-hmm. Το βασικό λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή για κάθε ας πούμε 100 που βγάζουμε χρειαζόμαστε 112, διότι το 12 είναι έλλειμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Η πολιτική που έχει ακολουθήσει από εδώ και στο εξής στους μισθούς και στις τάξεις, νομίζω είναι και μέσα στα 6 σημεία τα οποία είχε αναφέρει και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, είναι ότι δεν θα υπάρξει άλλη απομείωση μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό είναι καθαρό και τελειωτικό, τελευταίο. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αν αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε γενικότερα γύρω μας, γιατί κατά καιρούς πολλές φορές πολλά κόμματα έχουν πει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα, δεν ήταν ρεαλιστικές οι προτάσεις αυτές. Αν μπορούν λοιπόν αυτά τα οποία ακούμε σήμερα να γίνουν πράξεις. Είναι το βασικό. Δηλαδή, καλές είναι οι προτάσεις, είναι καλό το ευχολόγιο το γενικότερο, θα πρέπει να δούμε κοστολογημένα πλέον. Ένα-ένα ευρώ από πού μπορούν να πληρωθούν όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες περιπίνουν να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή η επαναφορά των μισθών και των συντάξεων. Συμφωνώ με την επαναφορά στην κατώτατο μισθό της λογικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω όμως ότι είναι αδύνατον και αδιανόητο να βρεθούν σε αυτό. Μπορεί να επιτεθεί αυτό που λέει παράδειγμα ο κ. Διαμαντόπουλος, δηλαδή ότι πάμε από τα 500 στα 751, ας πούμε. Μαζί με αυτό συμπαρασύρονται και όλες οι μειώσεις που έχουμε υποστεί ως ελληνικό κράτος στους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, δεν θα είναι η εφετερία του μισθού τα 500, αλλά τα 750. Αυτό μπορεί να γίνει ξαφνικά πάλι. Όχι, νομίζω πως όχι. Η δική μου άποψη είναι πως όχι. Από όσο γνωρίζω εγώ δηλαδή και με τα οικονομικά που ξέρω και με την κατάσταση όπως παρακολουθώ, εγώ νομίζω πως όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι, με τίποτα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τουλάχιστον εμείς, νεότεροι άνθρωποι, θα πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε κάποια πράγματα ελάχιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο πολύ να γίνει. Δεν μπορούμε να γίνει. Δεν μπορούμε να βρεθούμε. Και ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και προσωπικά. Εσείς πείτε μου αν τελικά, γιατί αυτό λέμε ότι μπορεί να μην είναι ένα τοπικό θέμα, που το πρόσφατα σας νωρίτερα, αλλά ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι ρώτησαν και ρωτούν τι σημαίνει αυτή η ιστορία του κ. Τσίπρα, επαναφορά. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εντυπωσιάζει η ιστορία επαναφορά του μισθού. Οπότε πείτε μου τι αίσθηση έχετε, πείτε μου εσείς γιατί δεν το λέτε ως Νέα Δημοκρατία. Η αίσθηση μου, κύριε Παρά, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διάφορες συνιστώσεις του αλλάζει κάθε μέρα και διαφορετικές πολιτικές. Ξεκινάει από την καταγγελία του μνημονίου, το αλλάζει, όχι δεν θα το καταγγείλουμε. Καταγγείλουμε τους εναρμοστικούς νόμους. Κάποια στιγμή ακούσαμε και για διορισμούς στο δημόσιο, έτσι δεν είναι. Αφήστε να τελειώσει και θα τα απαντήσει. Για χάρισμα χρεών, ό,τι θέλει δηλαδή ο καθένας. Γενικώς δηλαδή μια πολιτική που υπάρχουν λεφτά και πολύ περισσότερα από ό,τι εξήγηλε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009. Αποκρύπτουν από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα για να γίνουν αυτά, που λένε. Mm-hmm. Εμείς παρουσιάσαμε 18 σημεία στο θέμα της οικονομίας με σαφείς πυλώνες. Μιλήσαμε για αποκατάσταση των πολιτικών υλών συντάξεων στα επίπεδα του 9 και αυτό ήταν κοστολογημένο από πού έχουμε αναλύσει από πού θα βρεθούν. Η χρηματοδότηση αυτών, για επέκταση του επιδόματος ανεργίας, ένα κοινωνικό δίκτυ, που σε αυτό η χρηματοδότηση είναι και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να προέλθει, ή ένα έκτακτο επίδομα ανεργίας για μη μισθωτούς. Δημιουργούμε λοιπόν ένα κοινωνικό δίκτυ μέσα από το πρόγραμμά μας. Και γενικά νομίζω ότι μιλάμε για μη περαιτέρω μειώσεις στο μισθό. Αυτή η πολιτική των 2,5 χρόνων. Επαναφορά δεν λέτε δηλαδή. Δεν μιλάμε για επαναφορά. Επαναφορά η αποκατάσταση συντάξεων που άκουγα. Ίσως ήταν εξολογημένη. Βεβαίως. Είναι στα 18 μέτρα που εξήγησε ο πρόεδρος. Δεν αλλάζει. Στο νέο πρόγραμμα. Όχι. Και λέμε και από πού θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Για το οποίο μιλάμε. Μιλάμε φυσικά και για μέτρα για τους δανειολήπτες. Ένα πολύ σημαντικό
για να υπάρξει τη ρευστότητα. Για να ονειρευτώ, τι εννοείται για να ακούσω, γιατί ενδιαφέρει και αυτό. Μιλάμε ότι αυτοί που πήραν δάνεια. Ναι. Πλέον, που πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά με το μισθό τους, γιατί μειώθηκε ο μισθός τους, να είναι πάνω από 30% η δόση του δανείου από το, από το μισθό. Δεν μιλάμε για κάποια διαγραφή. Όχι φυσικά διαγραφή. Να μιλάμε με ειλικρίνεια στον κόσμο και όχι με κολόγια. Κύριε Κουμπάνη, περίπου αυτά είναι την κυρία Αντωνίου και την Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητοι Έλληνες. Έχετε πολλά να πείτε για το κομμάτι αυτό και το ξέρω. Επομένως, έχει σηκώσει τους χρόνους πάρα πολύ. Προηγουμένως, πριν μιλήσουμε λοιπόν για τα τοπικά, μιλήσουμε για τα γενικά. Γιατί πριν ξεκινήσουμε να υποσχόμαστε, πρέπει πρώτα να δούμε ξεκάθαρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθέστηκε και την προηγούμενη φορά στην προσπάθεια να γίνει κυβέρνηση ο κ. Καμένο. Και αυτή τη φορά θα καταθέσουμε πάλι το πρόγραμμα των 7 σημείων, όπου λέμε αυτή τη στιγμή άμεσα η καταγγελία του μνημονίου επιβάλλεται, διότι δεν μπορεί να κυλήσει άλλο το μνημόνιο. Ακούμε από τους, από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασόκ, ότι θα επαναδιαπραγματευτούν, θα κάνουν. Ερώτηση πρώτη, τα 78 νέα μέτρα του Ιουνίου θα μπουν, ναι ή όχι. Θα μειωθεί και άλλο μισθό. Αυτά είναι όλα τα μέτρα τα οποία οι Ευρωπαίοι οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν συζητάμε επαναδιαπραγμάτευση, θα αρτηριστούν τα συμφωνημένα. Αυτά τα ακούμε καθημερινά από τους Ευρωπαίους τουλάχιστον. Άρα, όταν μιλάμε για παραχολογίες για 18 σημεία για οτιδήποτε, από τη στιγμή που οι ξένοι λένε κάτι συγκεκριμένο, και πάντα ισχύει αυτό που λένε οι ξένοι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτοί είναι οι χρηματοδότες, από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε, εδώ πέρα τα κόμματα δεν μπορούν να πούν τίποτα άλλο. Όσο μπορείτε στο κείμενο, τα κόμματα εννοείται και τα τρία που είναι σήμερα εδώ, ας πούμε, λέτε εσύ, για όποιου. Για αυτό τα κόμματα που στηρίζουν το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Για εμάς λοιπόν. Εξαιρείται λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ και πάμε στου άλλου δύο. Δεν γνωρίζω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω επικεντρωθεί στο δικό μα. Δεν είναι μνημονιακό. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Δηλαδή, πρώτο και κύριο, σταματάμε με το που καταργούμε, παγώνουμε, τελειώνουμε το μνημόνιο, δεν το αναγνωρίζουμε, μονομερώς το καταργούμε, άρα σταματάμε την πτώση. Γιατί η πτώση που έρχεται με τα επόμενα μέτρα θα είναι ακόμα πιο βαριά για τον κόσμο. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν ξεκινάμε την έννοια του λογιστικού ελέγχου, όπου θα πρέπει να δούμε τα δύο στοιχεία, το επαχθές και το επονίδιο των χρέων. Επαχθές χρέος είναι όλα τα τοποχρεωλήσια, ενώ ξεκινήσαμε μια Ευρώπη όπου θα δανείζονται όλες οι χώρες στο όνομα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπήκαν στη μέση οι αγορές και οι τράπεζες και κάνανε κερδοσκοπικά τα ίδια σε όλες τις χώρες, με αποτέλεσμα τώρα να έχουν διωγγωθεί όλα τα χρέη των χωρών. Άρα λοιπόν από εκεί είναι ένα μεγάλο τοποκλειστικό σχέδιο. Το υπονείδητο χρέος. Το υπονείδητο των χρέων θεωρούμε αυτό το οποίο μέσα στο διεθνή συνθήκη δεν αναγνωρίζεται όταν κάποιο αγοράσει κάποια πράγματα, κάτι για το λαό, αλλά δεν είναι προ το συμφέρον του λαού, αποδεικνύεται δεν είναι για το συμφέρον του λαού, αλλά για το συμφέρον του ίδιου. Δηλαδή, εξηγούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζήσει όλοι το πώς σε πόσα νοσοκομεία υπάρχουν κλειστά μηχανήματα τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ. Στο πόσο έχουμε πάρει κάποια τρένα τα οποία δεν κουμπώνουν στις γραμμές. Το ότι πήραμε υποκρίσει από γέρου. Όλα αυτά, αυτά διεθνώς δεν αναγνωρίζονται ως χρέη, διαγράφονται με τη μία. Για να μπορέσουμε δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε, το χρέος μας δεν είναι αυτό που μας λένε, το οποίο τώρα το υπολογίζουμε. Άρα το χρέος, λέτε, δεν είναι αυτό το οποίο είναι το σήμερα. Άρα λοιπόν ο λογιστικός. Άρα δεν θέλει πολύ ψάξιμο αυτό, λέτε. Ο λογιστικός έλεγχος θα δώσει τα στοιχεία και αυτή τη στιγμή χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι είναι στα 150 δις το πραγματικό χρέος. Άρα λοιπόν μιλάμε λιγότερο 60% από αυτό που έχουμε ως εικόνα. Αυτό λοιπόν, ένα λεπτό κύριε Κουμπάνη, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε περίπου 60% κάτω το έλλειμμα, το οποίο πρέπει να καλύψουμε, πρέπει να διευθετήσουμε κτλ., είναι πολύ λιγότερες και οι υποχρεώσεις που έχουμε τώρα. Είτε για δανεισμό, είτε έναντι των. Δεν είναι αυτό, δεν λέτε. Μόνο και μόνο το ότι θα διαγραφούν τα τοποχρεωλήσια φέτος, διότι είχαμε ένα έλλειμμα 11,5 δις, 12,5 δις πρέπει να δώσουμε για τα τοποχρεωλήσια, που διαγράφοντάς τα βγαίνουμε σε πλεόνασμα ενός δισεκατομμυρίου, τα λογιστικά. Επίσης, πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα. Τα βήματα που λέμε εμείς με την κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας είναι συγκεκριμένα βήματα, κύριε Παραγή, για να καταλάβει ο κόσμος
πώς υπάρχει διέξοδο και πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Δεν θέλω να μου απαντήσω αυτό. Αυτό που θέλω να καταλάβω το εξής. Δεν μου λέτε στην τάξη ότι το επόμενο ερώτημα μετά τις διαφημίσεις έχει να κάνει με τα χαράτσια, αυτά που έχουν επιβληθεί. Και αυτά στην αρεκοινωνία θέλει να ακούσει μια άποψη δημόσια τοποθέτηση από εσάς. Έτσι, τους πόρους κτλ. Πείτε μου όμως, στην τάξη, μισθούς, βλέπουν σήμερα ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, το βλέπει κόσμος. Ακούμε από τη μία, θα διαγράψουν, θα κάνουν. Εσείς τι προτείνετε, δημόσια, τοπικά σήμερα να το ακούσουμε. Ακριβώς. Γιατί αύριο μπορεί να είστε βουλευτής εσείς. Δεν μπορεί να τα ψάχνουμε μετά. Τώρα θα μας το πείτε τι θα κάνετε. Όχι, κύριε Παράτη. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ξεκάθαρα είναι το σταματάμε εδώ πέρα. Ποιο? Που έχουμε στη σημερινή κατάσταση. Δεν επιδεινώνεται η κατάσταση με τα νέα μέτρα που είναι αυτό. Ναι. Αγώνουμε. Φεύγει το σενάριο του μνημονίου από πάνω μας και από εκεί και πέρα με συγκεκριμένες. Φεύγει και ο δανεισμός. Όχι ο δανεισμός, το απεχθές. Α, μόνο παίρνουμε και δεν δίνουμε. Το επαχθές χρέος και το. Ναι, το κύριε Κουμπάνη. Αυτό πραγματικά έτσι εξηγείται το. Τι σημαίνει διώχνουμε τους δανειστές. Συμφωνώ και εγώ, έξω από εδώ. Τα λεφτά που θα τα βρούμε, αυτό σας ρωτάω. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ήδη με τον προϋπολογισμό που. Αν το δούμε. Ή μέρος του χρέους που μου λέγατε κτλ. Αυτή τη στιγμή ναι. Ο προϋπολογισμός πάει στο 1% πλεόνασμα. Δηλαδή, αυτό που μας λέγανε και θα το δείξει ξεκάθαρα ο κόσμος, δεν μας δώσανε, 4,5-5 δις. Ναι. Το 1 δις το χρησιμοποιήσαμε. Όχι, τα φάρμακα το 1 δις, το δεύτερο φάρμακα θα κόσμο. Θέλω να πω. Μας είπαν το 1 δις δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς. Είστε τώρα στην επιφάνεια το πρόβλημα του ΕΟΠΗ, όπου έχει 6 δις. Μια εδώ όμως φαίνεται μια δραματική αλήθεια. Τελικά κάτι δεν πληρώνουμε. Τι είναι αυτό το κομμάτι τώρα. Μην τον Ιούλιο είναι πως είναι άλλο κομμάτι που δεν μπορεί να πληρωθεί. Ακριβώς αυτό που λέμε εμείς είναι ότι από τη στιγμή που σταματάμε το μνημόνιο, φεύγουν από πάνω μας τα τοκοχρεωλίσια, τα τοκοκρουτικά χρεωλίσια. Ναι, που πήγαν τα 4,5 δις λέτε. Αυτά λοιπόν είναι τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι για να πάρουν οι ίδιοι στις μεταφράσεις. Να βγάζουμε, να τρώμε αυτά που λέτε. Λέτε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός μπορεί να καλύψει τις ελληνικές ανάγκες. Όχι όμως τα τοκοχρεωλίσια τα οποία καταγγέλλονται και δεν πληρώνονται. Ακριβώς. Πληρώνουμε μόνο το χρέος που μας αναλογεί, το χρέος το οποίο πρέπει να πληρώσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που νίκησε με το που λέω. Ό,τι θέλετε να το πείτε. Τώρα πάμε στις διαφημίσεις. Λίγο, ναι. Και πάμε στα χαράτσια. Και τα αγαπάτε ιδιαίτερα κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Να σου πει το εξής. Εγώ αναφέρθηκα σε κάθε πρόγραμμα. Το δικό σας. Έχουν εστέσει το θέμα του κ. Αναστασίου. Ποιο θέμα, θέλετε να φατιστούμε, βεβαίως. Εδώ, τα ανοίγουμε, δεν είναι. Θεματικό. Δηλαδή. Κοστολόγηση. Ναι, ότι δεν το έχετε κοστολογήσει. Πού θα βρούμε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, θα τα βρούμε εκεί που δεν θα συνεργαστεί. Δηλαδή, πού. Λοιπόν, καταρχήν, τη δεκαετία του 2000 έφτασε να υπάρχει μια αύξηση των εγχώριων προϊόντων. Δηλαδή, η ανάπτυξη ήταν αλματώδη. Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία αυτή τη δεκαετία μειώθηκαν τα έσοδα του κράτου. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί η κυβέρνηση παραπάνω ψήφισε νόμο στο οποίο φορολογούσε το κεφάλαιο και δεν το κόστο λιγότερο. Εκεί τα βρούμε. Λοιπόν, επίσης, περιουσιολόγητο να καταγραφεί η περιουσία των Ελλήνων υπηκών και εντός και εκτός. Mm-hmm. Και θα δούμε πολλά. Θα δούμε πολλά από εκεί να βράζει. Λοιπόν, που είναι συνδεδεμένα και με άλλες διαδικασίες. Και με μέσα μαζική ενημέρωση και με εγκολάβους που παίρνανε με ανάθεση έργα, θα γίνουν πολλά. Όταν με το καλό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Μα τα μισθά είναι μέτρα στην κυβέρνηση. Και τα άλλα μισθά τα είχε πάρει το Πασό. Οπότε για να συγκυβερνήσει, ας έβαζε βέτο. Τώρα μας λέει τι. Και, η λειτουργική για αυτά τα μέτρα, τα 18, τα 18 σημεία, είναι πως θα διαπραγματευτούμε και αν μας αφήσει η Τρόικα. Λοιπόν, όσο αφορά τις μισθώσεις, γιατί πολλοί λόγος γίνεται, κανείς από τις μισθώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που πολλοί έχουν πει μια προσωπική άποψη, δεν είπε τον Αλέξη τον Τσίπρα αδιόρθωτο. Και μιλάμε τώρα, και θα βάλω και ένα θέμα τώρα για να δείτε ποιος κινδυνολογεί. Η ανέκτηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή, με αυτό που κινδυνεύει το ελληνικό κράτος άμεσα, είναι ένα bank run. Το οποίο τι σημαίνει να πάνε όλοι από τον πανικό που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία και όσοι χτυπήσονται πίσω από αυτήν και να σηκώσουν τι καταθέσει. Αυτό είναι ο μόνο κίνδυνο. Αυτοί που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σα πάρει τα σπίτια, τι καταθέσει κτλ. Οθούν εκπαιδευτικού που δουλεύουν στι τράπεζε και αυτή τη στιγμή, κυρία Άντρε, δεν έχουν αποκαλύψει τέτοια πράγματα. Ναι, πηγαίνουν να έχουν καταθέσει. Εσεί θα φύγετε. Φλερτάρετε με την Ευρώπη
και οδηγείτε τον κόσμο. Για να πάω στην Καπαδοκία, λοιπόν, μισό λεπτό, για να πάω στην Καπαδοκία. Να μου λέτε ότι εμείς οθούμε τον κόσμο και οθούμε. Αφήστε μου. Ο αρχηγός σας σε κάθε ομιλία του είναι σαν να έρχεται η αποκάλυψη του Ιωάννου. Ιουμός, θυμός, καταφωτισμός, ως στήριζα με κέρατα και ουρά και στο τέλος επικαλείται και το... Ως τι είναι κύριε Διαμαντόπουλε. Ας τα κυρία του Κόρδε Φίλιππος. Τι είναι δηλαδή τα φάρματα. Μισό λεπτό. Είναι όλα καλά. Έχετε τα λεφτά να τα δώσετε άμεσα. Σας είπαμε πού είναι τα φάρματα. Πού, πότε. Στο περιστολόγιο που θα φτιάξετε. Στο περιστολόγιο που θα φτιάξετε. Ποιος είπε να μην γίνει περιστολόγιο. Πάμε στο επόμενο, στα δάνεια. Μην τα μιλήσετε για να καταργήσετε το δάνειο. Γιατί είπα για το κρέα. Δάνεια. Το αφήνεστε και κύριε Αγγλίνο. Εσύ θα διαγράψετε δάνεια. Εδώ στο πολιτό. Αυτή τη στιγμή τα ίδια τα δικαστήρια στην Ελλάδα. Με τον νόμο που έκανε η κυρία Κατσέρη. Στέλεχο του Πασόκ. Όταν κάποιο δεν μπορούσε να τα αποκλείσει, ότι είναι μαζί σας τώρα. Ότι έκανε μια δήλωση στήριξη. Άρα δεν είναι με τον κύριο Κανέμο. Αν κάτι τον ασχολεί που αυτή τη στιγμή λέμε και εμείς αυτό που λέει η δημιουργία του κόσμου. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, θα υπάρχει ρυθμιστή κρίση και διαγραφή. Όπως και λέμε, κύριε Διαμαντόπουλο, ξεκαθαρίζω να το ξέρουμε καλά. Δεν αρέσει να πω κάτι. Αυτή η ιστορία με τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο τα κόμματα και εσείς όλοι λαμβάνετε πάρα πολύ καλά. Χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο ως επιδότηση στα κόμματα, τα λαμβάνετε πάντοτε μέχρι και το τελευταίο ευρώ όλα τα κόμματα, ακόμη και τα άλλα, τα αριστερά που δεν θέλουν ποτέ να κυβερνήσουν, αλλά τα χρήματα τα λαμβάνουν από το ελληνικό κράτος. Και φυσικά δεν εξηγείτε ποτέ τι σημαίνει αυτή η ιστορία. Τι να την κάνω εδώ την επιδίκηση. Αν εγώ κάνω το δάνειο 15 χρόνια σε ένα άλλο οικονομικό περιβάλλον και σήμερα με έχετε εξαθλιώσει και με έχετε απολύσει, ένα λεπτό, το να μου πείτε ότι το δάνειο μου θα πάει για 40 χρόνια. Και εγώ θα πληρώνω μια ζωή δάνειο και τα παιδιά μου. Τι θα το κάνω αυτό. Αν δώσουμε από 700 πάει 180 και πληρώνω μέχρι τα 95 μου, τι θα το κάνω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, τι λέτε. Όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί η κράτηση του δουλειά και τα λοιπά, υπάρχει διαγραφή χρέου. Όταν... Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό. Λέτε με πόσον έχει πολιτική. Θα το πάρει την πρώτη. Συγγνώμη, λέτε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Με τα δικαστήρια. Όχι, δεν θα πάρει νόμο. Θα πάρει νόμο. Θα πάρει νόμο. Όταν έχει ένα κεραμίδι πάνω στο σπίτι, ο άνθρωπο θα πάρει νόμο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θα πάρω το σπίτι. Λέτε λοιπόν ότι θα υπάρχει όντω διαγραφή χρέου, το οποίο για να κάνει με τι. Με χρέο από τι κάρτε, τα επαγγελματικά, στα εργαστικά, τι δάνειο. Λοιπόν, όσο αφορά το σπίτι, είναι στο εργαστικό. Πρώτη κατοικία είναι ήδη διαπλάσσεται. Λοιπόν, δεν πρόκειται να χάσει την πρώτη κατοικία. Δεν διαφωνώ. Άλλαξε τώρα. Τώρα ναι. Εδώ λίγο θα με επιτρέψει. Δεν είναι πλήρως αυσύνοτικα, όμως θα μάθουμε αυτή τη στιγμή για την πρώτη κατοικία ναι. Και θα το βρούμε μπροστά μας. Την έχουμε για κατάσταση, ναι. Αυτή τη στιγμή με την επανακεφαλαίωση των τραπεζών, τα assets, οι υποστήκες όλες θα πάνε στις ευρωπαϊκές τράπεζες, όπου θα έχουν σε αγγλικό δίκαιο, όπου το αγγλικό δίκαιο είναι αποικιοκρατικό δίκαιο. Αυτά πρέπει να τα σταματήσουμε και γι' αυτό η ξεκάθαρη πρόταση. Συγγνώμη, κινδυνεύει, λέτε σήμερα η πρώτη κατοικία σε κάποιον που δεν μπορεί να πληρώσει δάνειο. Τι είναι η θέση του Black Rock. Συγγνώμη, κινδυνεύει κύριε Κουμπάνη. Ναι, ναι, κινδυνεύει. Θα σα δείξω αυτά τα χρέη. Μην κάνουμε την κατοικία. Αυτή τη στιγμή, εφόσον ενταχθεί στο αγγλικό δίκαιο. Είμαστε εκεί, εφόσον δεν πήγε. Εφόσον ακόμη δεν έχουν μπει όλε οι υποθήκε, αλλά φανταστείτε ότι το 70% τη καλλιεργία είναι κλείσιμη και οριστικωμένη του τράπεζα. Τι νομοθετική δικαιοσύνη. Ακριβώ. Αυτό λοιπόν όταν θα περάσει το αγγλικό δίκαιο και πέρα έχουμε αποικιοκρατικό δίκαιο. Okay. Γι' αυτό θέλουμε εμείς επίμονα να σταματήσουμε. Σενάριο πάνω τη κόλαση, συμφορά και πόλεμη κατάσταση. Αυτό δεν είναι στο σπίτι των νεοφασιστών, η έκθεση τη Black Rock. Το οποίο δεν δέχτηκε. Περιμένουν, αυτό νομίζω εγώ τουλάχιστον, αυτό έχω εισπράξει εγώ.
περιμένουν να ακούσουν κάποια πράγματα που θα αφορούν το όνομά μας. Και πώς αυτά, ναι, αυτά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη. Λοιπόν, από εμάς επίσης σήμερα εδώ περιμένουν το ελάχιστο. Ποιο είναι το ελάχιστο? Να συνοηθούμε. Και όχι να κοκορομαχούμε ή να αντιλογούμε. Φτάνει αυτό το παραμύθι της κοκορομαγίας, της αντιλογίας, 30 μούνια, δεν μας οδηγεί σε κάτι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα γίνει σήμερα συζήτηση επί των θεμάτων της Καστοριάς? Τι εννοώ? Άκουσα το πρωί, έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση η κυρία Μιχαηλίδη στο δέντρο του ΣΥΡΙΖΑ για το πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή 40 λεπτών. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία περιμένουν απάντηση. Περιμένουν οι πολίτες του νομού Καστοριά. Όμως, ζήτημα ανεργίας. Περιμένουν οι πολίτες του νομού Καστοριά να ακούσουν ορισμένα πράγματα. Κύριε Αναστασίου, δεν θα λύσουμε σήμερα εμείς την ιστορία. Την πρώτη κατοικία και τα δάνεια όμως. Δεν υπάρχει κίνδυνος πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει κίνδυνος πρώτης κατοικίας. Δεν θα λύσουμε όμως σήμερα εμείς εδώ, κύριε Παραρά, τα προβλήματα του ελληνικού κράτους. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος πρώτης κατοικίας? Εδώ αφού υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν δεν το γνωρίζετε, μην λέτε πράγματα τα οποία. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Κουμπά. Αυτή τη στιγμή τα assets θα διεκδικηθούν, αν και. Αν και μπορεί να φτάσουν περάσει ήδη σε αρχικό δίκαιο. Μπορείτε κατά κάποιο τρόπο να εξηγήσετε στου καταναλωτέ τι είναι τάσει, γιατί εγώ μπορώ να γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Οι υποθήκε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στι τράπεζε και η επανακεφαλοποίηση των τραπεζών που θα γίνει με εγγύηση αυτέ τι υποθήκε. Και το ξαναλέμε και το λέμε σε έντονο ρυθμό. Γιατί? Διότι εάν δεν καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει τα πάντα λόγω μνημονίου, το να μιλήσουμε για τα τοπικά, το τι μπορούμε να κάνουμε, είναι ευχής έργο. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε. Συγγνώμη. Είπα ότι δεν θα λύσουμε σήμερα αυτό το πρόβλημα. Εσεί οι πολίτε μα θα ακούν. Όχι, ασφαλώ. Οι πολίτε μα θα ακούν. Δεν το κάνουμε σήμερα εμεί εδώ. Αν δεν λύσει μόνο η παραγωγή. Μήπω αντιμήθηκα εγώ λάθο. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Είναι οικονομικό θέμα. Έχω την αίσθηση. Είναι οικονομικό θέμα. Έχει άλλα πολλά. Οικονομικό θέμα. Κύριε Αναστασίου, για γραφή υποχρεώσεων των πολιτών στι τράπεζε είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα όπω και η μισθοδοσία που αναφέραμε νωρίτερα. Οικονομικό θέμα. Είναι παραλλαγικά αλλά τοπικά οικονομικά μεγάλα ζητήματα. Αλλά με συγχωρείτε, να σα πω κάτι. Όταν ακούω την ιστορία τη πρώτη κατοικία ή των υποχρεώσεων σε τράπεζες, ότι υπάρχει πρόγραμμα και πρόταση να το ξεπεράσουμε ως πρόβλημα για κάθε οικογένεια. Συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το ακούσω. Τι σημαίνει από τον κύριο Κουμπάνια, τον κύριο Διαμαντόπουλο, όταν μου λένε ότι αύριο το πρωί, αν εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το σπίτι, θα μου το πάρουν. Εσύ λέτε όχι. Οι κύριοι λένε ναι, στο παίρνουν σήμερα. Κύριε Παραρά, η εθνική κυριαρχία, ο κύριο Καμένος το τονίζει πολλές φορές, η εθνική κυριαρχία έχει χαθεί από εμάς. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία και την ελληνική οικογένεια. Αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό βάλαμε κάτω όλα τα δεδομένα και βγάλαμε ένα συμπέρασμα, ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε να μην είναι τίτλος το ανεξάρτητοι Έλληνες, να είναι μια πραγματικότητα. Δεν παίζουμε με τις λέξεις. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, διότι αυτή τη στιγμή διοικούμαστε από τους δανειστές ξεκάθαρα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι σε τίποτα. Εφόσον είναι υπογεγραμμένο. Αν λοιπόν ένα θέμα για τον δεύτερο, για το δεύτερο, θα πάμε σε διαφημίσει. Ο κ. Αναστασίου θεώρησε ρεαλισμό αυτέ τι τάξει και αυτού του βασικού μισθού με του οποίου δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα. Ο κόσμο αυτοκτονεί, έφτασε τον κόσμο σε αυτό το σημείο να αυτοκτονεί. Εγώ βγαίνω στην περιοδία και μου λέει ο άλλο τι να φοβούσα. Μη φοβάστε τίποτα εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την κόρη μου με τρία παιδιά, άνεργη, ο γαμπρός μου άνεργος, και μένα μου κόψαν τη σύνταξη. Και μου λέει ρεαλισμό αυτό. Λυπάμαι γιατί είναι νέος άνθρωπος ο κύριος Αναστασίου, και αν θεωρεί, γιατί έχει καταντήσει η πολιτική, μια λογιστική πράξη. Η πολιτική είναι η τέχνη του ανέστητου. Η πολιτική είναι να δει την ελπίδα και ώρα μας. Λοιπόν, αν θεωρεί ρεαλισμό αυτό, ότι σταματάει, δεν μειώνει τους μισθούς και βλέπει τις δυνότητες με την τρότητα, δεν το δεχόμαστε. Βγαίνουμε το μνημόνιο και λέμε. Καταγγείλτε τώρα, σα παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Καταρχά, σα παρακαλώ, μα είναι. Έχουμε πει ότι θα γίνει δύο έτη και θα επανέλθει στις 251 ευρώ ως πρώτο μέτρο και έχουμε πολλά μέτρα. Σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ, καταρχά μαζί μου μην κάνετε συνδικαλισμό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν κάνω συνδικαλισμό μαζί σας. Και μην. Μπορείτε να κάνετε συνδικαλισμό. Όχι, καθόλου. Έχω κάνει συνδικαλισμό στη ζωή μου, αλλά εδώ δεν είμαστε να κάνουμε συνδικαλισμό. Εγώ δεν θεώρησα ότι είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί επαναφοράς μισθών στο δημόσιο τομέα στην πρώτη μνημονία όπως είστε.
Λοιπόν, μην παίζετε με τον πόνο τώρα. Μην παίζετε. Είπα ότι συμφωνώ με την επαναφορά του 151, αλλά προφανώς δεν ακούγεται. Σας είπα, σας παρακαλώ πολύ, μην παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων έξω. Μην επενδύετε, μην επενδύεστε. Αυτό ήταν. Δεν σας έχω διακόψει. Αν θέλετε, ευχαριστώ. Λοιπόν, μην επενδύετε στον πόνο των ανθρώπων και στον φόβο και μην λέτε πράγματα τα οποία δεν έχω πει. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό το σενάριο επαναφορά των μισθών στον δημόσιο τομέα τη επομένη των εκλογών, όπω λέτε, σήμερα εσύ το πρόγραμμά σα, στην πρώτη μνημονία εποχή. Λοιπόν, σα το λέω και το δηλώνω κατηγορηματικά. Δεν γίνεται. Μόνο για το βασικό. Στο δημόσιο τομέα. Και στο ιδιωτικό. Πάντω, το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό μπορεί να συμπαρασύρει με λίγο. Με τρει σταλού, αυτά που έχουν πούτε με λίγο. Από την άλλη, πρέπει να έρθουν κάποιε μεγάλε συμπαρασύρει. Είναι και πάλι στο βάσκο. Ακούστε λίγο. Έρχομαι σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το έβαλε ω παρατήρηση του κ. Αναστασίου. Το έχω στην ατζέντα μου για να το κουβεντιάσουμε. Είναι οικονομικό και μετά πάμε και στην ανεργία φυσικά. Θέλω προτάσεις να μου κάνετε για το πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό. Πάμε για διαφημίσεις. Και αμέσως μετά, κυρίες και φίλοι, το πρώτο μας θέμα, αυτό που θέλουμε να ακούσετε από τα κόμματα και τους εκπροσώπους, τους τέσσερις υποψήφιους βουλευτές, είναι η πρότασή τους για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτώβρη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου και του χειμώνα του 2012-2013, έχει να κάνει με αυτή την παγιοποιημένη κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο. Θέλουμε να τα δούμε αυτά. Και όλα αυτά γιατί. Υπάρχει μια ανακοίνωση τη Βόμβα που έγινε σήμερα από τον Α947 το πρωί, μέσα από τον Α μάλλον, το έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, που είναι υποψήφια στον ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι πετρέλαιο στην Καστοριά με Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό από 40 έως 60 λεπτά ανά λίτρο. Διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε ποιος θα δώσει λιγότερη τιμή. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Στον αέρα μας, παρακαλώ. Μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά από το δίκτυο 1.gr και από τον alfa.fm.gr. Εδώ στο δίκτυο 1 βρισκόμαστε με τέσσερις υποψήφιους βουλευτές. Κοντά μας είναι ο κύριος Κουμπάνης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο κύριος Διαμαντόπουλος Βαγγέλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θωμάς Αναστασίου από το ΠΑΣΟ και η κυρία Μαρία Αντωνίου από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις απόψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα υπήρξε μία δήλωση έκπληξη, βόμβα, δημοσιογραφικά όπως την χαρακτηρίζουμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ τοπικά στο νομό Καστοριάς για πετρέλαιο θέρμανσης με 42 λεπτά το λίτρο. Με 47 λεπτά το λίτρο. Ή το πολύ πολύ είναι 60. Είναι επίσημη πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αναστασίου, ξεκινώ από εσάς. Θα το αναλύσει στη συνέχεια ο κύριος Διαμαντόπουλος. Θέλω όμως μια πρώτη άποψη για το τι προτείνεται ως ΠΑΣΟΚ πετρέλαιο θέρμανσης, με ποια τιμή θα βάλει η Καστοριά. Και κατά τα στα έλεγα και με τον Ιωάννη. Νομίζω το καλύτερο είναι, εφόσον η πρόταση είναι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναλυθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να την ακούσουμε αναλυτικά. Δηλαδή, ναι, ακούσαμε τα πάντα. Είδαμε την τιμή του. Δεν είναι το πώς, ο τρόπος. Και από εκεί και μετά να πούμε και ακούσαμε και αν δεν είναι το πώς. Δεν είναι το πώς. Είναι μια πρόταση έκπληξη, κύριε Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, καταρχήν, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, η οποία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που συνέβαινε. Είναι ότι δεν πρόκειται να εξυπηρετεί το πετρέλαιο θέρμανση όπω έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Με το πετρέλαιο θέρμανση δεν μπορεί να κάνει κίνηση. Αυτό που είπε η συμβασίδα στην πρόθεση του Καραγίδου είναι το εξή. Μετά από πρόταση και έρευνα που έχει γίνει από συγκεκριμένο ΤΕΙ, το τεχνολογικό επαγγελματικό ίδρυμα, έχει υποθεί το εξή. Και σε χώρες εκτός και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βάζουν κατά κάποιο τρόπο το πετρέλαιο, το πρόβλημα είναι απλά, λαϊκά. Είναι αυτό που είναι ο αποχρωματισμός του. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ο αποχρωματισμός ανεβάζει την τιμή, τον οποίο αν εκκαλύψουμε, τι δεν καταλαβαίνω. Είναι μια διαδικασία που γίνεται πολύ εύκολα, με την οποία δεν μπορούμε να σκοτώ. Τεχνικά, μην το αναλύσουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η τιμή που θα πάρω εγώ πετρέλαιο του χρόνου. Έχει μεγάλη σημασία. Θα φτάσουμε να σημαίνει. Με αυτή την τεχνική, δεν μπορεί να γίνει καύση στον πετρελαιοκινητήρα κίνηση. Οπότε εξασφαλίζει ότι αυτό θα πάει για θέρμανση. Ναι. Επίσης, αυτό είναι μια πρόταση των δεσμευμένων της Ομοσπονδίας, όχι μόνο της τοπικής, και της Πανελλήνιας. Ναι. Οπότε μπορεί να καταπολεμηθεί ναι. η λαθρεμπορία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για κίνηση. Ναι. Και
η καθηγήτρια η οποία έκανε αυτή την έρευνα που είπε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πέσει η ραγδαία η τιμή. Εγώ δεν θα έμπαινα σε μια διαδικασία να αναφέρω τιμή. Οπότε και πρέπει για ένα λόγο. Αν υπάρχουν όμως τέτοια απρόσκοπτοι, θα πρέπει να την εξετάσουμε. Επίσης, εγώ βάζω και άλλο ένα θέμα. Σαν το αισθάνομαι ότι το μαζεύετε λίγο σήμερα αυτό. Όχι, δεν το μαζεύουμε. Έτσι μετά από. Περιμένετε λίγο. Αυτό ανακοινώθηκε και κάνει ώρα την κυρία Μιχαηλίδου. Επίσημα ανακοινώθηκε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Υπάρχει δέσμευση συγκεκριμένη. Το είπε λοιπόν η κυρία συγκεκριμένα από 40 μέχρι 60. Ωραία. Εάν αυτό είτε το μαζεύετε, είτε το αλλάζουμε, είτε δεν πρέπει να το λέτε. Το θέμα της τιμής είναι ο τεχνικός τρόπος. Εφόσον υπάρχει τεχνική, να προσπαθήσουμε να δούμε εάν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει κάποια τροποποίηση, ας πούμε, στην πλευρά της. Μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, είπε μια πρόταση τεχνική. Οπότε, καταλαβαίνω ότι άμα το λέει καθηγήτρια μπορεί να λέει, προφανώς θα υπάρχει. Εγώ θα αναφέρω και άλλο ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Ότι το πετρέλαιο κίνηση που χρησιμοποιείται από παραγωγικούς φορείς, από αγρότες, από ομάδες όπως μεταφορές, ταξί, λεωφορεία, μεταφορές άλλων ειδών, μεταφορούν προϊόντα. Οπότε ήδη είναι υψηλά. Και θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ποιος δεν προβαίνει στην κυβέρνηση, για να δει πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πρόβλημα. Είχα πει και εδώ πέρα πώς. Σήμερα μπορείτε να μου πείτε εμένα, έτσι παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου πείτε περίπου. Αυτό που είναι δεσμευτικό είναι ότι δεν πρόκειται να εξισωθεί με το πετρέλαιο. Αυτό είναι σοβαρό που λέει, δεν υπάρχει εξίσωση. Δεν υπάρχει εξίσωση. Το δεν υπάρχει εξίσωση, ένα λεπτό. Το ότι δεν θα υπάρχει εξίσωση όπως λέτε, σημαίνει σίγουρα περίπου ένα ευρώ. Αυτό είναι 40. Προφανώς λέει. Έτσι. Άρα αυτό είναι. Άλλο όμως το. Θέση ΣΥΡΙΖΑ, εκεί η. Ωραία. Άρα εκεί το είπε μία προφανώς όταν οι δεσμευτικοί. Μα το προωθούν αυτό. Όχι, αλλά κοιτάξτε, εγώ παίρνω σε νούμερο. Όταν ακούω νούμερο 40-60, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν θέλετε. Κύριε τώρα και μετά, κύριε Αντωνία. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το βασικό τώρα είναι το εξής. Ότι. Και νομίζω αυτό είναι και η γενικότερη διαπίστωση για τον ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά. Η πολυφωνία συνιστά αφωνία. Όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, τι δεν λες τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να πεις καθαρά αυτό που θες να πεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η δέσμευση της κυρίας Μιχαηλίδου, την οποία κατά τα άλλα εκτιμώ πέρα από εκεί. Είναι κεντρική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για όλη την Ελλάδα. Το 40 μέχρι το 60. Ερώτημά μου είναι ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Είναι ή δεν είναι. Τι δέσμευση του 40 μέχρι το 60. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε, αυτό το κάνουμε. Απλά αυτό παίρνει και άλλη παραγωγή. Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα είναι ο δεύτερο. Κύριε Παραράμι, επιμένω και πάλι εδώ. Εδώ με ευκολόγια. Εδώ με ευκολόγια. Εδώ με ευκολόγια δεν γίνεται δουλειά. Είναι δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ το 40 με 60 πανελλαδικά. Ναι, όχι. Μια ερώτηση. Όχι, προφανώ. Το νομίζω πάλι σε πριν. Όχι, προφανώ. Άρα είναι μια πρόταση δέσμευση για την Κατοριά ή είναι μια πρόταση του κ. Μιχαηλίδου. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή στο τέλο θα κουράσουμε τι τελευταίε εποχέ. Επαναλαμβάνω. Καθόλου αυτό. Πιστέψτε με. Και πάρα πολύ το πράγμα. Και ξεκάθαρα. Δεν εξισώνεται με το κίνηση προ τα πάνω. Αυτή είναι η θέση. Ένα από εκεί και πέρα. Όπω έχουμε πει, πρέπει να είμαστε ακόμα που θα κινηθεί διαδραστικά. Θα κάτι ο κύριο Αναγκαστή. Παρακαλώ, πείτε το. Διαδραστικά. Δηλαδή δεν είναι δέσμευση τη κεντρική. Εφόσον οι δοκιμοπόλει το προωθούν αυτό και ένα ολόκληρο ΤΕΙ, μια καθηγήτρια, μια ανακοίνωση. Έχει πει ότι γίνεται, εμεί θα το εξετάσουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε περίπτωση αν μπορεί να γίνει. Επομένω. Μιλάτε για την πρόταση τη κυρία Λαζαρίδου. Επομένω. Από Καστοριά. Επομένω, θέλω να πω το εξή. Αυτό είναι για να μην πω. Επομένω, κύριε Παραρά, σήμερα. Μιλήσατε όμω για τιμή 40 με 60 λεπτά. Ηχητικά εννοώ δηλαδή, τι έχει πει, όταν ρώτησα 4-5 φορές, επειδή και εγώ το άκουσα για 40 με 60, το είπε η ίδια. Οπότε πέρα, επομένως και εσείς θα θελάσσα σήμερα. Δεν παρακληροφορούμε, αλλάζει την στάση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε το και ο κύριος Αναγκόπουλος σήμερα λέει κάτι άλλο. Καμία δις. Σε λίγες ώρες. Καμία δις. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτό που είπα εγώ, ότι η πολυφωνία είναι στα φωνία. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς, ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Δεν μπορείς να δίνεις τιμή πετρελαίου θέρμανση τον Ιούνιο για τον Οκτώβριο που έρχεται, για τον εξής απλό λόγο. Το πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηριακό είδος, αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες και διεθνείς και οικονομικούς παράγοντες. Αν δηλαδή περιπτύνει μια κρίση χτυπήσει τις χώρες που έχουν παραγωγή πετρελαίου, είναι προφανές ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να εξηγηθεί με ποιο τρόπο θα αποφορολογηθεί για το 40 μέχρι το 60. Τα ερωτήματά μου δεν θα συνεχίσω να τα κάνω, διότι ο κ. Διαμαντόπουλος λέει ότι δεν είναι κεντρική τελικά δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια δέσμευση η οποία ενδεχομένως επιστηρίχθηκε να γίνει για την Καστοριά και νομίζω να προσαρμόζει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει πίσω. Παρ' όλα αυτά λέει όμως. Μόνο σε κάθε ερευνητή. Το ξεκαθάρισμα είναι ξεκάθαρο. Το ξεκαθάρισμα μπορεί να είναι καθαρό, ναι. Λοιπόν. Ένα δεύτερο. Είναι μια τεχνική που θα συμπολεμήσουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν το ακούσετε, κύριε Διαμαντόπουλε. Μίλησαμε την ίδια. Το είπε η κυρία. Η κυρία Μιχαλίδου δεν μας έκανε. Έχει ζητήσει να κάνει παρέμβαση, αλλά πιο μετά γιατί θα πλέξουμε. Λοιπόν, αυτή η εξαγγελία δεν είναι υλοποιήσιμη ούτε εφαρμόσιμη. Δεν μπορεί να υπάρξει πετρέλαιο με 50 λεπτά. Η δική μου και η δική μας πρόταση, η πρόταση του Πασόκ είναι η εξής. Συγγνώμη, κύριε Σαββίου, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε φθηνό πετρέλαιο. 40 με 60 λεπτά. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να το, ούτε να το διανοηθώ. Το εύχομαι πραγματικά, θα το λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Η εξίσωση του πετρελαίου θέρμανση και κίνηση έγινε για ένα εξάπλο λόγο. Για να αυξηθεί η φοροδιαφυγή από τα έσοδα τα οποία χάνονται για το πετρέλαιο. Λοιπόν, τώρα, πρόταση. Δική μας πρόταση, πρόταση ΠΑΣΟΚ και αυτό θα είναι και δική μου προσωπική σημαία σε περίπτωση που οι πολίτες με εμπιστευτούν και είμαι εκπροσωπήσεις του νομού Καστοριάς. Καταρχάς, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μόνοι. Τι εννοώ. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια συσπεταγμένη δουλειά. Πρέπει να οργανωθούμε κάποιος. Δεν μπορεί να διεκδικεί κανένας νομός μεμονωμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν όλοι οι νομοί μαζί. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε, να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε σήμερα μία δέσμευση, αν θέλετε να δούμε και ένα συμβόλαιο τιμής μεταξύ μας για το οποίο τι θα βγουν, αυτό θα το κάνουν. Ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε συντεταγμένα με όλη τη Δυτική Μακεδονία να έχουμε ενιαία αντιμετώπιση για το πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση. Με ποια τιμή όμως, σαν πρόταση. Κοιτάξτε, σας πω μισό. Είναι μία ολόκληρη πρόταση, ένα σκέλος πρόταση. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε τελικά την τιμή, έτσι. Αφήστε μας. Η τιμή ενδεχομένως μπορεί να μην έχει και μεγαλύτερη σημασία, εάν σα ολοκληρώσω την πρόταση μου και την, νομίζω είναι απλή, θα την αντιληφθείτε. Λοιπόν, η ζέστη και χειμώνα, η υγεία, είναι αγαθά τα οποία είναι διαπραγμάτευτα. Δεν νομίζω ότι το συζητά κανείς. Ναι. Η πρόταση λοιπόν είναι η εξής. Να γίνει μια πολύ γρήγορη, και είναι εύκολο να γίνει, καταγραφή των εισοδημάτων που είναι μέχρι 35.000 ευρώ, ας πούμε. Μέχρι 40. Μέχρι 30. Αυτό θα το. Ο 40 είναι πλούσιο ή δεν είναι πλούσιο. Όχι, προφανώς και δεν είναι πλούσιο. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι έχουν μια ευκολία, τουλάχιστον μεγαλύτερη από αυτού που δεν έχουν καθόλου δουλειά, έχουν 10.000 ευρώ εισόδημα, έχουν 15.000 ευρώ. Να δίνεται λοιπόν επίδομα από 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ, αντιστρόφως ανάλογα με την προβλητική δουλειά. Δεν είναι επίσημη πρόταση, είσαι τώρα. Ναι, ωραία. Να δίνεται λοιπόν επίδομα, είπατε από. Από 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ. Αντιστρόφως ανάλογα, θα δίνει το επίδομα με τη φορολογική δήλωση της κάθε οικογένειας. Mm-hmm. Και εξηγούμε. Αν μια οικογένεια έχει φορολογική δήλωση της τάξης των 35.000 ευρώ, θα παίρνει το μικρότερο δυνατό επίδομα αρχής γενομένης από 2.000 ευρώ. Δηλαδή θα παίρνει 2.100 ευρώ. Αν μια οικογένεια. Το εφτάμινο αυτό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 10-15.000 ευρώ, θα παίρνει το αντίστοιχο μεγαλύτερο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σκέλος της πρότασης. Τώρα, από την πρόταση αυτή, για να βοηθήσουμε και το πληθυσμό. Δηλαδή, αυτό είναι εφικτό να γίνει, και είναι επίσημη λέτε, πρόταση δική σας. Είναι, δηλαδή, τον Οκτώβρη, αν είστε κυβέρνηση και βουλευτής εσείς, αυτό θα δούμε στην καθοριά. Στη μέρα μου, είναι αποτελεί προσωπική μου σημαία. Εγώ με αυτό θα κινηθώ. Αυτό πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να διευκολύνουμε λοιπόν σύμφωνα με την πρόταση αυτή και το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος και αυτό που θα προκύψει από την νέα κυβέρνηση θα έχει τα ίδια ζόρια με αυτά που κάνει η προηγούμενη, θα πρέπει να κλείσει την ελληματική τρύπα του προϋπολογισμού. Η πρότασή μας θα πρέπει να περιέχει κάτι άλλο. Επειδή είναι η Δυτική Μακεδονία ένας μεγάλος νομός, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι περιοχές οι οποίες επιδέχονται τηλεθέρμανση. Οι περιοχές οι οποίες έχουν πρόσβαση στην τηλεθέρμανση. Ακριβώς. Διότι η τηλεθέρμανση είναι αρκετά φτηνή. Συντομεύω και λίγο να πάω στον κύριο Αντωνίου. Ναι, από το πετρέλαιο. Είναι βασικό. Ένα λεπτό ακόμα. Παραπάνω. Από το πετρέλαιο θέρμανση. Το εκτιμόμενο λοιπόν κόστος από τη διαδικασία αυτή, αφαιρώντας τις περιοχές, δηλαδή Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην τηλεθέρμανση, δεν υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. Ένα κόστος της τάξης των 60 εκατομμύρια ευρώ για μια περιοχή η οποία πείθεται και είναι πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε ενεργεία. Είναι μια περιφέρεια στην Ελλάδα, επίσης πρώτη σε ενεργεία, αφού είναι και στην Ευρώπη, είναι αυτονόητο.
είναι μια περιφέρεια η οποία έχει 6 με 7 μήνες το χρόνο χειμώνα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ μεγάλο και το πολύ τραγικό ως ποσό. Αυτή είναι η επίσημη πρόταση. Αυτή είναι η επίσημη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και αυτό θα διεκδικήσω εγώ προσωπικά. Πάμε στην κυρία Μαρία Αντωνίου. Πολύ ωραία, καθαρό. Κύριε Αντωνίου, να ακούσω την επίσημη θέση σας, αν είστε βουλευτής αύριο και το κόμμα σας κυβέρνηση, με τι τιμή θα βάλετε πετρέλαιο 15 Οκτώβρη. Την τιμή που αντιλαμβάνεστε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τη δώσει. Πάντως, θα διεκδικήσω την κυρία. Ναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Παραρά, σας είπα ότι και την προηγούμενη φορά πρόκειται το μέλημα όλων των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας, θεωρώ, και όλων γενικά των ανθρώπων της Βόρειας Ελλάδας είναι μείζον θέμα το πετρέλαιο θέμα. Εμείς δεν είμαστε στην λογική των επιδομάτων. Όπως είπε ο κ. Αναστασίου, ότι ισοδηματικά κριτήρια. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ισοδηματικά κριτήρια. Εμείς είμαστε υπέρ της επιστροφής ποστού, του φόρου, ανάλογα με τα γεωγραφικά και με τα ισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, να επιστρέφεται ο φόρος στους πολίτες που πλήττονται από το βαρύ χειμώνα. Ναι, για το ίδιο πράγμα. Για το ίδιο πράγμα. Αυτό και σε αυτό είναι ο πρώτος αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε με τον σχηματισμό. Ισοδηματικά κριτήρια, ποσά μπορούμε να ακούσουμε από εσάς, πώς το σκέφτεστε. Τα ισοδηματικά κριτήρια σε ένα μεγάλο ποσό, 35 με 40 χιλιάδες πανεπιστήμιες. Συμφωνείτε με αυτό, ναι, ωραία. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα ποσό τέτοιο. 20.000 ευρώ. Νομίζω αυτό μπορούμε να το συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Και ειλικρινά υπήρξε στην προηγούμενη κυβέρνηση μια προσπάθεια που έγινε από τους φορείς εδώ του τόπου μας όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε όμως και τη λύση αυτή που συζητάμε επίσης με το ότι μπορεί από όλους μας να κερδίσουμε το φόρο που αναλογεί πίσω στους πολίτες. Συγγνώμη, δηλαδή, να πω ότι στην Κρήτη, ας πούμε, πληρώνει φόρο για πετρέλαιο θέρμανσης 500 ευρώ. Στην Καστοριά, ο φόρος που πληρώνεται είναι 2.000. Να υπάρχει αναλογία. Τον ίδιο φόρο που πρέπει να πληρώσουμε. Είμαστε πολίτες. Κύριε Αναστασίου, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσει κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος χώρος να ισχύει και για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, της Βορείου Ελλάδας, με τους πολίτες της Κρήτης. Όσο φόρο πληρώνουν σε πετρέλαιο οι πολίτες της Κρήτης, ανάλογο φόρο θα πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες. Πάντε το μου λίγο ξεκάθαρα. Λέτε ισοδηματικά κριτήρια. Καταρχήν, να πάμε σε ένα είδος. Γεωγραφικά είπαμε και ισοδηματικά κριτήρια. Ναι, σε ό,τι σχέση με το φορολογική δήλωση λέτε ότι θα ευγνωριστούν αυτοί που θα έχουν μία δήλωση περίπου της τάξης 35.000 δηλωμένα εισοδήματα. Αυτοί λοιπόν θα πάρουν επιδότηση ή θα επιστρέφετε από φόρο. Η άποψη δικιά μας, σας είπα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η οικογένεια αυτή, αυτό λέω. Είναι το ίδιο πράγμα νομίζω. Η επιστροφή του φορολογικού θα μειώνεται από εκεί. Αυτό έχω καταλάβει. Περιμένετε, ένα λεπτό. Συγγνώμη, εδώ υπάρχει ένα βασικό θέμα. Περιμένετε λίγο. Η οικογένεια τον Δεκέμβρη μήνα, που κάποια στιγμή θα κάνει τη δήλωσή τη πιο μετά, όταν θα χρειαστεί να δώσει 3 ευρώ για ένα μήνα, πού θα τα βρει, κύριε Αντωνίου. Γιατί είναι διαφορετικό να πούμε ότι η οικογένεια θα πάρει απευθείας, παρόλο που μπορείτε να πείτε, θα μειωθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξέρω, θα πληρώσει αντί 400 ή 101 λεπτό. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι το να μου το αφαιρέσει σε μένα τον Ιούνιο μήνα είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν θα έχω να βάλω ένα χιλιάρικο πετρέλαιο. Εσείς αυτή τη στιγμή μου λέτε, ανά μήνα θα πάρω κάποια λεφτά ή θα αφαιρεθούν. Πότε γίνονται οι φορολογικές. Α, το πει λίγο τώρα, Μάιο-Ιούνιο. Οπότε έχουμε. Το φόρο καλούμαστε να το πληρώσουμε μετά όμως. Απρίλιο-Μάιο. Από εκεί και πέρα. Πώς θα βάλει πετρέλαιο η οικογένεια τον Νοέμβρη μήνα με ένα 40. Αυτό θα αφαιρεθεί μετά από ένα χρόνο. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Αλλά. Μιλάμε τελείως διαφορετικά. Να το καταλάβω. Θα πρέπει με μορφή επιδόματος, αλλά σας είπα με δεδομένο το ότι η επιστροφή ποσού
θα είναι υπογότιμος και επιδόματος. Επιδόματος, αλλά τον ίδιο μήνα ή τον επόμενο. Ακριβώς. Δεν θα πρέπει να καταβάλει τα χρήματα τον Δεκέμβρη μήνα. Αυτό δεν μου λέτε. Ναι, αυτό σας λέω. Ωραία, αυτό. Κύριε Αναστασίου, έχετε κάποιο από κάτι. Θέλω να προσθέσω εκεί. Σύμφωνα με τον κ. Κουμπάνη και αυτό. Ναι, σύμφωνα με τις προλογικές δηλώσεις που γίνεται τώρα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ότι σύμφωνα με τις προλογικές δηλώσεις που γίνεται τώρα, και εφόσον υπάρχουν τεχνικές προλογικές δηλώσεις, άρα γνωρίζει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ποια οικογένεια έχει και τι ανάγκες, για τον χειμώνα που έρχεται να καταβάλλονται τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν ανάλογα με τη φορολογική δήλωση της οικογένειας σε δύο ή τρεις ισόπωσες δόσεις. Μία ένσταση πάνω σε αυτό που έκανα. Και να πω και μια τελευταία κουβέντα και να ακούσω την ένστασή σας. Μια τελευταία κουβέντα. Αυτό βεβαίως, για να είμαι καθαρός, δεν μπορεί να γίνει ένα χρόνο και να σταματήσει. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια κάθε χειμώνα για τον εξής λόγο. Διότι θα πρέπει το κράτος υπεύθυνα να βρει άλλες μορφές ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει 6 με 7 μήνες το χρόνο. Θα αργήσει πολύ και αυτό. Και αυτό είναι και συμβατική υποχρέωση της Ελλάδος έναντι της Ευρωζώνης. Ωραία. Θέλω κάτι να ρωτήσω παρακαλώ πολύ και η κυρία Αντωνίου, αν θέλει να παρέμβει και να μου το εξηγήσει, κύριε Αναστασίου και εσείς, για να το έχουμε καθαρό. Έτσι, να φύγουμε απόψε από εδώ και να ξέρουμε ότι η πρόταση είναι αυτή. Υπάρχει ένα παράδεκτο φαινόμενο, κύριε Αναστασίου, που το παρατηρούμε και το παρατηρήσουν πάρα πολλοί πολίτες, τους οποίους προκαλώ να καταθέσουν παρά τις παρατάσεις τις πονηρές την φορολογική τους δήλωση πριν από τις εκλογές. Θα το κάνω ως πρόταση. Να κάνουμε την πρόταση των εξελικτών. Θα την κάνετε αμέσως, απλά θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό. Κάτι μυριστήκατε ότι πάω να πω περίπου κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα, κυρία Αντωνίου, κύριε Αναστασίου, να λέτε ότι θα υπάρχει μείωση στην καταβολή φόρων που προκύπτουν την φορολογική δήλωση όταν όλα αυτά έχουν αυξηθεί κατά πολύ, οι φόροι δηλαδή, όταν έχουν μειωθεί όλα τα αφορολόγητα. Στην ουσία, έχετε αυξήσει πάρα πολύ αυτό που παλαιότερα είτε ως φοροαπαλλαγή είχε ο πολίτης μέχρι και πέρσι. Στην ουσία, ανεβάζετε μέσω των δηλώσεων αυτά που πρέπει να καταβάλει πιο ο πολίτης, δεν ήταν φορολόγητο. Και στην ουσία τι λέτε τώρα, θα σας μειώσω αυτό που ήδη το έχω ακριβήνει από τη δήλωσή σας. Στην ουσία δεν δείτε τίποτα, αν καταλάβετε τι εννοώ. Όχι. Οι δηλώσεις και τιμές, δεν είναι διαφορετικό κύριε Αντωνίου, οι δηλώσεις και τιμές και οι υπερστινές, υπάρχει φορολογητό. Που ήταν στις 12 γιατί πάει στο 0. Τεκμαρτάει στο δήματα. Ένας άνθρωπος πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ, ενώ δεν έχει στο δήματα. Σε αυτόν τι λέτε τώρα εσείς. Στην ίδια αυξημένη φορολογική υποχρέωση θα δείτε να του μειώσετε αυτά που το έχετε αυξήσει τώρα, φέτος. Άρα πού είναι η μείωση του πετρελαίου. Άρα δεν υπάρχει μείωση. Αυτό είναι πολύ αυξημένη η δήλωση του φέτος. Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να καταλάβω τις απλές προτάσεις. Πάλι στα να ξεκινήσουμε και να πούμε το εξής. Θέλετε κύριε Γιάννου κάτι. Ναι, σε αυτό που λέτε ότι για τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Δεν είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό. Εμείς η πρόταση μας είναι, εντάξει, μην μας βάζετε. Α, η Νέα Δημοκρατία λέτε. Εντάξει, το πασό, δεν με πειράζει αυτό, το πασό. Στις προτάσεις μας, κύριε Παραγά, στα 18 σημεία, μιλάμε για αύξηση του φορολογίου. Αύξηση του φορολογίου. Άρα, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Αυτό που προκύπτει σήμερα από την δήλωση είναι κωμικοτραγικό. Είναι πολύ, θα πληρώσει πολλοί κόσμος, ενώ δεν πλήρωνε παλαιότερα, αυτό σας λέω. Και λέτε στον κόσμο ότι θα σου μειώσουμε αυτά που τώρα πρέπει να πληρώσει, θα το πετρέλαιο. Αλλά το έχετε αυξήσει τώρα αυτό. Δεν το κάνω τώρα το πετρέλαιο. Από πού? Μπορείτε, γιατί σχετίζετε το πετρέλαιο. Όχι, γιατί τι μείωση φόρου θα είχατε δηλώσει. Κύριε Παραρά, κύριε Παραρά, μην το σχετίζετε όλα. Εκεί θα παίρνει τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για να δει ποιες οικογένειες ανά την Δυτική Μακεδονία πρέπει να επιδοτηθούν και με τι ποσό. Μην το σχετίζετε με τη δήλωση. Πιστεύω δεν είναι. Θα το καταβάλει κάποτε ΔΟΗ, μπορεί να το κάνει ΔΟΗ, μπορεί να το κάνει άλλε υπηρεσίε, σε 2 ή 3 ισόπαλε δόσει μέσα στο χειμώνα. Αυτό θα είναι η επιστροφή. Αυτό θα είναι η επιστροφή του φόρου, ο οποίος έχει εξουσιαστεί με τη μορφή επιδόματος. Αυτό ήταν. Όχι του φόρου της δήλωσης. Όχι του φόρου της δήλωσης. Δεν μπερδεύετε τους δήλωσης. Του φόρου του πετρελαίου. Από την εφορία. Από την εφορία, από όποιο περιστέρι. Καλά, την επιστροφή κλιμάτων. Ωραία. Πάμε στο κύριο Κουμπάνη. Πού θα πληρωθεί, Κύριε Βιάστα, και ανοίγουμε εδώ και τα ερωτήματα. Ξεκάθαρα, λέμε αυτό, εκείνο το άλλο, κανένας δεν κατάλαβε μέχρι στιγμής τίποτα. Ναι. Ούτε εγώ ειλικρινά, πώς θα με τη φορολογία και τίποτα. Δεν καταλάβατε αυτό που προτείνουν οι κυρίες και οι κύριοι. Τότε μάλλον να μην παρακολουθήσετε παρακολουθήσει. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή λέμε ξεκάθαρα. Η αλήθεια λέγεται με απλά λόγια. Για να ακούσω. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε πόσα κοστίζει το πετρέλαιο, 20 λεπτά.
Το κόστος του πετρελαίου, κύριε Παραδά, είναι 20 λεπτά. Αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε. 13 λεπτά είναι το κόστος της διήλυσης και των μεταφορών και των βενζινάδικων. 33 λεπτά. 13, ωραία. Πάμε στα 33. Εμείς λέμε και 100% φόρο, 66 λεπτά. Να λοιπόν πώς μπορείς, φορολογώντας κατά 100% το πετρέλαιο της θέρμασης, να φτάσεις στα 66 λεπτά. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε είναι το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει γεωγραφικές θέσεις. Είμαστε λοιπόν η Βόρεια Ελλάδα, ως η γεωγραφική θέση όπου θα έχει φθηνό πετρέλαιο για 8 μήνες το χρόνο. Είναι η Στερεά Ελλάδα, η οποία θα έχει για 6 μήνες φθηνό πετρέλαιο. Είναι η Νότια Ελλάδα, από την Αθήνα και τα νησιά, όπου θα έχουν για 4 μήνες φθηνό πετρέλαιο. Απλό, για να μην γίνει η κατάθεση και πάλι το λαθρεμπόριο, μπορεί να γίνει καταγραφή των λίτρων της προηγούμενης χρονιάς, πόσο κατανάλωσε ο νομός Καστοριάς, συν 30% διότι ήταν μειωμένο με αυτή τη τιμή που υπήρχε, και από εκεί και πέρα το πλαφόν που θα τεστεί για την Καστοριά να είναι αυτό και να μην μπορεί να υπάρξει καμία μα καμία κανένα λαθρεμπόριο. Άρα λοιπόν ξεκάθαρα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο επιβίωσης. Ο λαός πρέπει να επιβιώσει. Αυτό που τουλάχιστον πρέπει να δεσμευτούμε, όπως είπαμε και οι προαλήστοντες, είναι θα μπορέσουμε εμείς να διεκδικήσουμε στεναρά αυτό που λέμε. Εγώ, κύριε Παραρά, και με την δήλωση του αρχηγού, των εξαιρετήνων λέω του κύριο Καμένου, θα ψηφίζω πάντα κατά συνείδηση. Και θα ψηφίζω κατά συνείδηση με τρόπο έτσι ώστε αυτό που θα λέω και θα υπερασπίζουμε θα είναι υπέρ του τόπου από τον οποίο προέρχομαι. Αυτό είναι το κύριο. Έχουμε λοιπόν μία πρόταση στο τραπέζι, όπου λέμε ξεκάθαρα και χωρίς να βάζουμε υπολογισμούς και συνυπολογισμούς, ήδη έχουμε μία τεράστια γραφειοκρατία, να προσθέσουμε και άλλη γραφειοκρατία, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο κόσμος θέλει ξεκάθαρη θέση. Ωραία, δώστε μου λοιπόν ξεκάθαρη θέση. Να ρωτήσω. Να είναι δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου θα είναι. Δεσμεύεστε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά ναι. Δεσμεύεστε ότι ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θα είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι από τα στοιχεία που συλλέξαμε και βρήκαμε την τιμή του πετρελαίου την καθαρή. Αυτή τη στιγμή είναι 20 λεπτά, μπορεί αργότερα να είναι 25, μπορεί αργότερα να είναι 19. Αυτό παίζεται. Όντως χρηματιστηριακά παίζεται. Συν τα 13, να το πούμε 12 με 15 λεπτά. Αυτό θα είναι το ένα πακέτο. Άρα, το διπλάσιο θα κυμαίνεται ακριβώς από 60 έως 80 λεπτά. Ορίστε, λοιπόν. Το πετρέλαιο το λίτρο για τους 8 μήνες. Μην πάρει κάποιος τέλεχος του Παναταξιάδρου και μου πει αυτό είναι με τις γεωγραφικές ζώνες. Θα έχει πετρέλαιο για 8 μήνες, για 8 μήνες η Βόρεια Ελλάδα, θα έχει αυτό το πετρέλαιο για 6 μήνες στη Στερεά Ελλάδα και θα έχει αυτή την τιμή πετρελαίου η Νότια Ελλάδα για τους 4 μήνες που υπολείπονται. Για να μπορέσουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή που λένε ότι για τις υπόλοιπες τιμές θα έχει. Από εκεί και πέρα θα ισχύει η τιμή η οποία θα είναι εξισωμένη για να μην γίνεται το λαθρεμπόριο. Δηλαδή, εάν στην Καστοριά για 8 μήνες ισχύει αυτή η τιμή του πετρελαίου, για τους υπόλοιπους 4 μήνες. Ναι, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για να μην γίνεται το λαθρεμπόριο και να μην χάνονται λεφτά από την οικονομία να εξισωθεί. Αλλά για τους 8 μήνες που είναι θέμα επιβίωσης του τόπου, αυτή θα είναι η δέσμευση και προσωπικά η δική μου και την οποία θα παλέψω. Έστω και ζητώ και τη βοήθειά σας, εάν δεν σας φαίνεται τόσο παράλογο αυτό που λέω, να έρθουμε και να συνταχθούμε όλοι μαζί, όπως λέτε, οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, για να πούμε ναι, υπάρχει λύση. Ναι, έχουμε έναν κόσμο, κύριε Κουμπάνη, ο οποίος κόσμος υποφέρει, τη δική σας και του κόμματός σας, η προσωπική μου δέσμευση, το ποσό ποιο θα είναι. Με την ανάλυση που σας έκανα, ότι αυτή τη στιγμή το 100% του φόρου στις γεωγραφικές ζώνες όπου θα ισχύουν για 8, 6 και 4 μήνες ανάλογα. Για 8 μήνες στα Σοριά, πού πάει το ποσό, ποιο θα είναι. Αυτό που σας εξήγησα είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι 20 στην 33 στο 66, μπορεί να μεταφερθεί στο 68, άρα στο 70, θα είναι 60-80 και μέρος. Λοιπόν, και αυτό πρέπει, πρέπει να κάνουμε, ένα δευτερόλεπτο κλείνω, αυτό πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να συσταθεί. Οποιαδήποτε κοινή παραπάνω από αυτό, θα μετρεί εμένα προσωπικά αντίθετο,
και θα παλέψω για να επιβληθεί αυτό. Αν είστε βουλευτή, σημαίνει τι θα παλέψετε. Δηλαδή, το λέμε προχωρητά, κανεί δεν το κάνει. Θα παλέψω, σημαίνει κύριε Παρανά, θα πω μέσα στη Βουλή και θα φωνάζω όλη την ώρα μέχρι να εισακουστώ και αν χρειαστεί θα φέρω και όλη την καρδιά κάτω για να το επιβάλλουμε. Γιατί είναι θέμα επιβίωση. Όταν συζητάμε για κάποια θέματα, όπου είναι μείζον θέμα επιβίωση, το να ζεσταθεί ένα σπίτι με παιδιά είναι θέμα επιβίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε. Αν δεσμεύεστε κι εσείς, θα είμαστε δύο φορές τότε. Αν δεσμεύεστε γι' αυτό, θα είμαστε δύο φορές στο κοινοβούλιο. Για το να έχει η Καστοριά μας θέρμανση. Το να έχει θέρμανση μπορεί να έχει θέρμανση και με 2 ευρώ το λίτρο. Το θέμα είναι για πόσο μήνα θα έχει. Μπορεί πρέπει να σας θέσω ένα ερώτημα πολιτικό. Θέσετε, ναι. Με πόλου να σας δείτε την άδεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μας προβληματίζει. Θα μας δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Διχόμαστε όλοι και είμαστε άτομα που θα βγουν για πρώτη φορά, αν πάνε όλα τα πράγματα. Μπορεί για όσους να δεχόμαστε, πώς δεχόμαστε ότι δεν μπορεί να καταρθεί η λαθρεμπορία. Δηλαδή, ήδη κάνουμε όλες τις προτάσεις και δεν έχουμε δεχτεί ότι η λαθρεμπορία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πατάξουμε. Δηλαδή, εγώ θέλω, όχι δήλωση, να μου πούνε εδώ στο πάνελ, θεωρούν ανίκανους αυτούς που τόσα χρόνια δεν μπορούν να πατάξουν η λαθρεμπορία ή ύποπτους. Να φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε επειδή δεν μπορούμε να πατάξουμε μια πλεμπορία, να το ξυσώσουμε. Εγώ λέω το εξής. Αν είναι πραγματικά τέτοιο θέμα βαρύ, με οποιοδήποτε κόστος, ας κατέβει το κίνησης με το θέμα σας πιο κάτω να τα ξυσώσουμε που τα κάτω. Δηλαδή, ας κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ενώ το 2012 αυτή τη στιγμή στο πάνελ θα δεχόμαστε ότι η λαθρεμπορία δεν μπορούμε να την πατάξουμε. Δεν μπορούμε να καταφύγει η λαθρεμπορία από ένα. Ήταν ανίκανη η ευκαιρία, τώρα θέλετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό που βάζει τον προβληματισμό. Γίνεται, δείχνει ανικανότητα. Το θέμα είναι ότι αυτά έχουν δείξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δεχόμαστε όπως είπε έτσι ανέμενα και να πούμε ναι, εντάξει, επειδή δεν μπορούμε να πατάξουμε, να πάρει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο. Ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν, δύο από εδώ, από τους τέσσερις μας, οι δύο τουλάχιστον θα πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Να πρέπει να σταθούμε, δηλαδή, να σταθούμε στο πλευρό της Καστοριάς. Οι βουλευτές όλες τις βόρειες Ελλάδας, νομίζω. Οι δύο από το πάνω. Όχι από την Βόρεια Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν, δεν έχω καταλάβει. Έκανα, νομίζω, μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο κ. Κουμπάρης λέει να παρέψουμε δύο το πάνελ. Εγώ μίλησα για συμβόλαιο τιμής, εδώ μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνω εσεί οι δύο έχετε κοινωνική συσχετία, δηλαδή και τη μοιράζεστε και εμεί δεν έχουμε κοινωνική συσχετία. Να πω κάτι. Από του τέσσερι. Από του τέσσερι. Αφού δεν έχω εγώ, με συγχωρείτε. Οι δύο είμαστε μέσα στην Ελλάδα. Τότε ξυπακούεται, ναι. Ακριβώ. Όχι, δεν ακούω. Φοβήθηκα, φοβήθηκα μήπω κάνατε μπλοκ, καταλαβαίνω. Αντιμνημονιακή μα όλοι. Αυτό το. Αυτή την καραμελίζα. Ότι κάτσε, μισό λεπτό. Δεν θα ήθελα να σα πω. Για τον μνημονιακό. Όχι, για το 40%. Λοιπόν, σήμερα εδώ, σήμερα εδώ, σου να καταλάβει. Δεν το λέει πρώτα από εσάς. Επειδή δεν έχω καταλάβει απόλυτα, δεν γνωρίζουμε πού θα πάει η τιμή, άρα ή θεωρούμε δεδομένο το 1,40-1,50. Δηλαδή, αποδέχεστε ως Νέα Δημοκρατία, ένα λεπτό, την εξίσωση. Αυτό δεν μου λέτε. Τι να αποδέχεστε, δεν αλλάζει. Όσον αφορά την πάταξη της λαθρεμπορίας. Ναι, υποτίθεται. Με μειωμένη όμως τιμή. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Με λιγότερο φόρο. Ναι. Από τη στιγμή που αν εξισωθεί, μιλάμε για λιγότερο φόρο. Έτσι, θα πέσει δηλαδή η τιμή. Ναι. Του πετρελαίου. Αυτά που λέω είναι στην πάλη μα από τα 13, τα 12 και τα 25.
Δεν η τιμή του πετρελαίου το 20% μπορούμε έχει... να δεσμευτούμε εδώ είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ναι, το έχουμε ξανακούσει πολιτικά, τα λέμε όλοι. Έτσι ώστε η θέρμανση που είναι μείζον θέμα για την περιοχή μας να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα με όσο συμβαίνουν τα λιγότερο. Κύριε Αντωνίου, έρχεται ο κόβιτς. Ναι, την τιμή δεν κατάλαβα. Γιατί ένα παρδόνα παράδειγμα, μα ένα λεπτό να σου πω κάτι, λένε φορολογική δήλωση, πώς δεν μπορούμε. Οι ανεξάρτητες λένε 66-67 λεπτά. Μα προκύπτει από τον φόρο που θα βάλει. Όταν θέλω εγώ να έχω φθηνό πετρέλαιο, σημαίνει στις τιμές που υπάρχουν, ο φόρος που θα βάλω για αυτό το πετρέλαιο. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε αυτό είναι, αυτό είναι με τις γεωγραφικές, με τις γεωγραφικές ζώνες. Του κόμματος δηλαδή, σε φθηνό πετρέλαιο, στους 8 μήνες, στους 6 μήνες και στους 4 μήνες. Αυτή είναι η ζώνη. Αν είσαι βουλευτής μετά και δεν είναι αυτό, μην κρύβεσαι τον Οκτώβριο. Δεν θα κρύβομαι καθόλου. Θα λέσω πάλι. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν πρόκειται να δω πώς είναι σπάνιο. Αν είστε, επιτρέψτε μου, αν είστε βουλευτής, πραγματικά σας το λέω, βλέπω κόσμο σήμερα, να ξέρετε, δεν πρόκειται να δεχτώ τον Οκτώβριο-Νοέμβρη μήνα να βάζουμε με ένα 50 και να μου λέτε δικαιολογίες. Καμία δικαιολογία. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό που λέω, είναι για μένα έτοιμα ένα σοβαρότατο λόγο να ανεξαρτητοποιηθώ από εκεί μέσα, εφόσον δεν τηρηθούν αυτά που λέμε για τον τόπο μου. Αυτό είναι το ψηφίζω κατά συνείδηση. Εκεί θα υπερασπιστώ αυτό το πράγμα και το δηλώνω δημόσια με σθένος. Διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι οποιοδήποτε μπορεί στην Ισλαμική Ελλάδα να μην του ενδιαφέρει. Δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα γι' αυτό. Για μας είναι θέμα όμως. Και είναι θέμα το οποίο πρέπει να στηρίξουμε. Άρα με τις γεωγραφικές ζώνες που λέμε εμείς και δεν ξέρω γιατί βάλουν από το πάνελ, με τις γεωγραφικές ζώνες θα έχει φθηνό πετρέλαιο στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στους συγκεκριμένους μήνες. Από εκεί και πέρα, εάν αφαιτηθεί αυτό το πράγμα από το ίδιο το κόμμα, κατανοητό. Εγώ για μένα είναι σοβαρότατο λόγο. Φύγεται από το κόμμα, ανεξάρτητο, σοβαρότατο λόγο. Πραγματικά ανεξάρτητο μετά, διότι δεν μπόρεσα να κάνω το παραμικρό για αυτόν τον τόπο. Θα είστε ανεξάρτητο από τι ανεξάρτητε Έλληνε. Ακριβώ. Λοιπόν, είναι σοβαρότατη. Συνεχίζουμε διαφημίσει και ερχόμαστε τρίτο και τελευταίο μέρο, ανεργία. Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με την μειωθότητα στις επιχειρήσεις και με τη στήριξη των ανέργων μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να δώσουμε θέσεις εργασίας και πανελλαδικά, αλλά κυρίως στην περιοχή μας. Ας δούμε με τοπικά. Βλέπουμε ότι η καθοδοποίηση της Γούνας με τη δημιουργία κάποιων μονάδων εκδοχής γονοφόρων ζώων είναι ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει πολύ έντονα στο θέμα της ενεργίας. Βλέπουμε ότι έχουν ιδρυθεί αρκετές μονάδες γονοφόρων ζώων. Ένα μικρό παράδειγμα, ας πούμε. Η ενεργία μπορεί να καταπολεμηθεί με την ανάκαμψη, με την ανάκαμψη της οικονομίας μας και την επιχειρηματικότητα, για να μην λέμε... και μέσα από τα προγράμματα, τα έσπατα από τα οποία δεν υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια κανένα πρόγραμμα αποτελεσματικό για την ενεργία. Πριν 2,5 χρόνια είχε εξεργηθεί 3.000 θέσεις ανέργων, εκ των οποίων όχι μόνο δεν ήρθαν 3.000 θέσεις ανέργων, αυτά τα είχαν το καθό. Χρόνια, ναι. Δημιουργήθηκαν άλλες 3.000 θέσεις ανέργων. Υπάρχουν προγράμματα που μισό λεπτό να τελειώσω, που εξαγγέλθηκαν, προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν από τους Δήμους, από την αυτοδιοίκηση, με αυτή την προστασία. Δεν λέω ότι λύνουν το πρόβλημα, της ανεργίας. Απαλύνουν λίγο όμως τον πόνο των ανέργων. Και το βλέπουμε καθημερινά, ότι όλοι, πόσες χιλιάδες αιτήσεις καταδίωσαν σε αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, πιο γρήγορη εκμετάλλευση αυτών των πόρων του ΕΣΠΑ που αφορούν το κομμάτι της ανεργίας. Και από εκεί και πέρα, σας είπα, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι που μπορεί ως χώρα και ως τόπος
να καταπολεμηθεί η ανεργία είναι μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας και την επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Επιστρέφοντας λοιπόν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, μπορούμε σιγά σιγά και με τα μέτρα που προτείναμε ως Νέα Δημοκρατία για την αναστολή των συμμετοχών της εγγραφής στον Τηρεσία σε όσους γράφτηκαν την τελευταία διετία, που αυτό θεωρώ ότι είναι ειλικρινά πρόβλημα για τους ανέργους. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να κρατήσουν τους ανέργους, γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ρευστότητα λοιπόν στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε έτσι να δημιουργηθούν. Κατανοείται. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω, λέτε εσείς ως Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα που έχετε, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ τίποτα, ούτε για κάποια καινούργια επένδυση σοβαρή να μιλάτε, ούτε για κάτι καινούργιο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό που καταλαβαίνω, τώρα το λίγο, αυτό που καταλαβαίνω είναι προγράμματα ΕΣΠΑ που τα είχαμε. Είχατε πει πριν για Πασόκ, να θυμίσω ότι ο Πετσάνικος είχε υποσχεθεί 3.000 θέσεις εργασίας. Βρείτε το τώρα, αν μπορείτε. Περιμένετε, είδατε πώς τα πράγματα. Δεν εκλέχθηκε βουλευτή αυτό. Το ψάχνουμε σήμερα, το βρίσκουμε. Έχει υποσχεθεί 3.000 θέσεις και πάει και τελείωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Κύριε Παρά, ήμουνα και ήσασταν κι εσείς όταν ο κύριος Κικίλιας είχε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα. Πού είναι αυτά, και αυτά δεν προχώρησαν. Αυτό λέω, και αυτά ήδη να είχαν προχωρήσει. Υπάρχει λοιπόν ένα χρηματοδοτικό μέσο που μπορούμε, σας είπα, σε ένα βαθμό να βοηθήσει στο κομμάτι της ανεργίας. Από εκεί που είναι πιο σημαντικό για μένα και για την Νέα Δημοκρατία, είναι με την ανάκαμψη πλέον της οικονομίας δηλαδή, και την επιχειρηματικότητα. Ναι. Τη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας που χάνονται καθημερινά. Και από εκεί και πέρα, σας είπα, επενδύσεις που ήδη έχουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, παράδειγμα, την Κόσκο, που ήρθε και εκμεταλλεύτηκε την παραχώρηση του λιμανίου του Πειραιά. Δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας, παρόλο που κάποιοι ήταν αντίθετοι σε αυτήν την παραχώρηση. Με λοιπόν, να τελειώσω πρώτη και μετά ο κύριος Διαμαντόπουλος θα πει την άποψή του. Επίσης, πάρα πολύ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά κάποιες περιοχές, έτσι ώστε να παραχωρηθούν σε επενδυτές για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πολύ ωραία. Κύριε Μαντόπουλε, έχετε ένσταση, γιατί είναι λόγω σε εσάς εγώ. Ωραία, από το τελείο σας το πείτε, ναι. Λίγο μια μικρή επιφύλαξη του κ. Αντωνίου όσον αφορά την Κόσκο. Η Κόσκο αυτή τη στιγμή έχει επιβάλει στο κομμάτι του λιμανίου το οποίο διαχειρίζεται εργασιακές θέσεις Κίνας, σε οι οποίες σημαίνει πως οι εργαζόμενοι stand-by, όποτε χρειαστεί πηγαίνουν, παραμένουν στις γερανούς πάνω και κάνουν την ανάγκη τους σε μπουκάλια. Μιλάμε για μια κατάσταση παράδειγμα. Είναι ότι. Δηλαδή, είστε ένα σύμβολο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί ο κράτος εδώ. Επίσης, επειδή είναι ένα θέμα παραεμπόριου, τα κοντέινερ δεν ελέγχονται. Έχει υπογράψει την οικειοκρατική σύμβαση και μια τρόπο. Για άλλο θέμα. Μιλάμε για την ανεργία. Πείτε μου λοιπόν, θα διώξετε την Κόσκο, αυτό θα κάνετε. Εμείς δεν δεχόμαστε καμία απολυοθνική. Επενδυτής θεωρείται από εσάς, αυτός που έχετε και τους εργαζομένους τους έχει stand-by, δηλαδή και είστε στο σπίτι όλη μέρα και άμα χρειαστεί πετάξεις μια ώρα για δουλειά, αυτό είναι εργασία για εσάς. Προφανώς έχει και η ανεργία δεν έχει φτάσει στο κατατόπους. Ένα σημαντικό θέμα, λοιπόν. Συμφωνώ για την ανακεφαλαιοποίηση και αν το θέλω να κεφαλαιοποιήσω, να συμφωνώ στο σημείο τη ανακεφαλαιοποίηση του τράπεζα. Αλλά διαφωνώ στο εξή. Γίνεται μια ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζών. Κάνει 17 δις, τα οποία δεν ήταν αριστερές πόρτες. Πηγαίνουν στην αστυνομία για να παραμείνουν στο επίπεδο πιστοληπτικής παρεγκυότητας οι τράπεζές μας. Επίσης θα πάρουν 50 δις από αυτά ο κόσμος. Θα πληρώνει τόκο, ο κόσμος έχει τράπεζα, 1,2 δις το χρόνο. Που σημαίνει έτσι, ότι ο κόσμος χρηματοδοτεί για άλλη μια φορά τις τράπεζες. Εμείς
θα κάνουμε εργαλείο ανάπτυξη τη τράπεζα. Και ερχόμαστε στο περιβόητο θέμα τη κρατικοποίηση και εθνικοποίηση των τραπεζών. Που τι είναι απλά, έτσι, γιατί έχει γίνει ντόλο πάλι στο κρατού το κόσμο. Τράπεζα, γιατί λέμε τώρα, επανακρατικοποίηση. Θα φτάσει στο δεσμένο των ιδρυμάτων, είναι μια άλλη ιστορία. Ανεργία σα λέω. Εκεί θα παρακολουθεί ο κόσμο. Εκεί θα φτάσει. Ανεργό 2-3-4 σε κάθε οικογένεια. Εκεί θα φτάσει, κύριε Παναγιώτη. Σα παρακαλώ την πρόταση για τα ανεργό χωριά. Θα καταλήξω, θα δείτε και θα ακούσετε. Λοιπόν, εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση αυτές τις μετοχές που έχει ο ελληνικός λαός που χρηματοδότησε με 200 δις τράπεζα να είναι ανενεργές. Δηλαδή, στα διοικητικά συμβούλια να μην εξάγουν γνώμη. Εμείς, για μας κρατικοποίηση είναι να εξάγουν γνώμη. Δηλαδή, αυτά να μην πηγαίνουν για κέρδη μετόχων, αλλά πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Επίσης, δηλαδή θα μπορεί κάποιος και να ανοίξει δουλειά να χρηματοδοτηθεί. Ναι. Επιτέλους, να γίνει να τρέξει λίγο. Να το πω λίγο ξεκάθαρα. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη λίστα ανέργων. Τώρα, επίσης, ο Τσίπρας, εσύ θέλει ομάδα. Ποια ερεθίσματα, τι φτάνε. Τράπεζες ειδικού σκοπού. Όπως η ΕΤΒΑ παλιά που πολύ. Τράπεζα ειδικού σκοπού για τι πράγμα. Η ΕΤΒΑ ήταν εθνική τράπεζα βιομηχανική ανάπτυξη. Δηλαδή, πήγαινε κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνταν για να δημιουργήσουν. Επειδή είστε υποψήφιο βουλευτή για την Καστοριά και εσεί, τράπεζα ειδικού σκοπού, ΕΤΒΑ κτλ. Θέλω να μου πείτε, έχουμε στην Καστοριά για παράδειγμα 5.000 ανέργου. Θέλουμε στην επόμενη διετία. Δεν θέλω να κάνετε αυτά που έκανε ο Πετσάρνικο, που έλεγε θα προσλάβω 3.000 ανθρώπου. Δεν το έκανε ποτέ. Ναι, αλλά λύστε μου το θέμα αυτό, έστω με μια πρόταση να ακούσω. Αυτό το τι είναι αυτό. Τράπεζα δεν καταλαβαίνω τι τράπεζα. Αυτό το εξηγώ. Η τράπεζα ειδικού σκοπού είναι μια τράπεζα που θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίου επιχειρηματίε. Αυτό λοιπόν είναι η ΕΤΒΑ. Η ΕΤΒΑ, η παλιότερη ξέρω εγώ πολύ μικρό, το 60 και 70, είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του τόπου, στην βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου. Μια τέτοια είδου τράπεζα, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε και είχαν φάει και πολύ. Και ιδιωτικοποιήθηκε στο τέλο. Τέτοιου είδου παρεμβάσει. Επίση, ευέλικτου συνεταιρισμού. Ή μετά, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι αγρότε, α πούμε, οι οποίοι θέλουν. Θα του δοθεί κλήρος και ήταν ένα πρόβλημα που μου δημιουργήθηκε και μου το ζήτησε ένας νέος στην ηλικία μου στο Μελά. Ήρθε από τη Φλόρινα και μου λέει δεν έχω ούτε μισθό στρέμμα. Δηλαδή κλήρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται είτε είναι της κοινότητας είτε της εκκλησίας θα το δίνουμε και επίσης θα χρηματοδοτούμε να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος επιτέλους. Άρα ένα πολύ βασικό θέμα είναι λέτε για ανέργους κλπ. Δεν πάτε σε μια διαδικασία να το προσλάβουμε να κάνουμε αυτό να δημιουργήσει. Την ωραία επιχείρηση, μικρή, μικρομεσαία ή πιο μεγάλη, με μια στήριξη να τον πληρώσουμε. Αυτό που είπαμε. Τα αντίστοιχα 20.000 για νέα επιχείρηση. Επιδότηση, όχι για να κάθεται όλο όπω γίνεται αυτή τη στιγμή με τα καπνά. Επιδότηση για να μπει στην αγορά. Ναι, εξηγήστε. Για 100.000 προσλήψει στο δημόσιο δεν μιλάω, στο δημόσιο δεν κάνω λάθο. Όχι, ήταν το 2009, τώρα μην παίρνει την Ευρωπαϊκή. Αλλιώ δεν μπορεί να το πει. Και είδα πω θέλει να σου πει. Τρολ. Ξέρουν το τρολ. Έχουν μπει πολύ στο διαδικασία. Μα έχουν βάλει τρέχοντα το 2004. Τώρα δεν προτείνετε τέτοιε θέσει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Προτείνω τώρα. Ειλικρινώ, δεν το είδα, δεν το γνώριζα. Μα έχουν βάλει μέσα στο πρόγραμμα. Αν θέλει δηλαδή να ανοιχνεύσει. Ειλικρινώ, είδα μια συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, σε μια Κυριακάτη εφημερίδα που έλεγε για 100.000 προσλήψει στο δημόσιο. Κοιτάξτε, αν ήταν του Ψυχάρη, αν ήταν του Ψυχάρη εφημερίδα. Δεν θα σου πω, δεν θα σου πω. 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 Φυσικά όχι. Εμεί δεχόμαστε ένα πόλεμο από αυτά τα συμφέροντα. Που αυτή είναι η εργολογία. Δεν είναι η εργολογία. Όχι, προ Θεού. Η τελική πρόταση που ακούω για τον νομό Καστοριά είναι προσλήψει. Έχουμε κι άλλε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε κοίτασμα πάνω στην αεροπηγή, νικέλιο, το οποίο έχει πάρει καλή τιμή. Ναι. Επίσης, υπάρχει υποψία και από έρευνες γενικότερα που γενικότερα εκείνη η περιοχή έχει απασχοληθεί κόσμο, δηλαδή λέτε. Φυσικά, γιατί να φτάνουμε το εξής. Αν δώσουμε σε μια εταιρεία, αν δεν μπορεί να είναι κρατική. Κάτι θα ακούσει για ιδιωτικοποίηση του Λάρκου, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε υπέρ. Θέλουμε βασική τομή. Και λίγο να το πω να ξέρω κάτι λίγο. Το πλαίσιο λέτε Λάρκο, το καταλαβαίνω. Μην το αναλύω. Όχι, Λάρκο, όχι, Λάρκο. Χωρίς να βάλει πρίτρα να είναι τόπιο. Αυτό αναλόγω με τα κοιτάσματα που θέλει. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Επιτρέψτε μου. Πριν την κυρία Αντωνίου, πήρε να μάθω. Υπάρχει μια λίστα 5.000 ανέργων. Αυτό που λέμε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, όταν λέμε τα καθολέμηση ανεργία, αντιλαμβάνομαι ότι από τη λίστα αυτή, με την ανάπτυξη που δημιουργούμε, με τι επενδύσει που δημιουργούμε, τι προποθέσει, είτε με τι χρηματοδοτήσει προγραμμάτων, θα προσλάβει δική μου επιχείρηση 2-3-5 τα ερεθίσματα. Και τη λίστα αυτή των 5.000, σιγά σιγά έχουμε στόχο να την κάνουμε 4,
3.800. Αλλά εγώ. Εγώ δεν κατάλαβα. Να δημιουργήσουμε 5.000 μακάρι νέες επιχειρήσεις με τι ποσό επιδότησης. Τον 20, τον 30. Αυτό θα εξαρτηθούμε τι δουλειά θέλει να κάνει. Ναι, τι δουλειά θα κάνει. Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, αν έχει ένα κλείδο 10 στρεμμάτων και θέλει να βάλει φασόλια, συγγνώμη, θα γίνει μια απελευθέρωση. Δεν μπορώ να καταλάβω από τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καστοριά όταν λέμε καταπολέμηση ανεργία με τι μορφή θα δούμε την καταπολέμηση. Το κάθαρα. Θα γίνουν και όχι μόνο για την Καστοριά. Οι τράπεζε του ειδικού σκοπού, οι οποίε θέλουν να τροδοτούν, ανάπτυξη, εργαστήριο. Όχι κάτι αυτό. Αν έχει όλο 300 στρέμματα κλείδο και θέλει να βάλει φασόλια ή καπνό, προφανώ θα πάρει άλλη επιδότηση. Θέλει πολύ και αυτό που έχει κάνει. Μάθω ότι 5-6 που για να είναι 10-15.000 και άνεργοι, όλοι αυτοί θα μπορέσουν να απασχοληθούν με χρήματα από τι τράπεζε αυτέ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει να μην καλλιεργείται καπνό. Ο καπνό στην Καστοριά ήταν μισό. Στην Βουλή, εσύ τι θα πείτε, πώ θα παλέψει την Βουλή με την ενεργία. Προσέξτε γιατί καλύπτει το πρόβλημα που στείλουν τα τοπικά τα δικά. Διότι αυτά έχουν υποστεί για όλη την Ελλάδα τράπεζε ειδικού σκοπού. Όπως και για τον ορισμό. Τον απόφυτο πανεπιστημίου μου λέτε πώς θα να απασχολήσουμε σήμερα. Το απόφυτο πανεπιστημίου. Θεωρείται ο γεωπόνος δεν απόφυτο. Ναι, όχι. Εγώ σας λέω τι θα τον κάνουμε, αυτό να μου πείτε. Λοιπόν, εφόσον. Δεν θα πάει στη Λάρκο, φαντάζομαι κάτι άλλο. Στη Λάρκο έχουν μηχανικού. Ναι, θα πάνε 5, 10, 40. Πώς θα πάνε. Να βάλουμε μια αρχή και ένα τέλο τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι. Εγώ του πρέπει να προσπαθώ να καταλάβω. Ακούω ένα χαοτικό πράγμα. Δεν μπορώ να βάλω μια αρχή. Δεν μπορώ να ξεκάθαρο. Το μόνο που άκουσα ξεκάθαρο. Το μόνο που άκουσα ξεκάθαρο είναι η Ευβάτ. Δεν χωρί τίποτα άλλο. Ακούω ένα σάωμα δηλαδή στο τραπέζι. Θέλω να καταλάβω και ποιο είναι. Κάνω την αντίληψή σα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί η δική μου αντίληψη να χωρίσει. Μπορώ να πω μια άποψη. Να πείτε ακριβώ. Ναι, ναι, αυτό είναι ο ρεκόρ. Παλεύω ένα λεπτό. Δεν είναι θέμα. Εγώ μπορεί να κάνω ένα λεπτό. Να είμαι στο πάνελ. Εγώ δεν έχετε καταλάβει, κύριε Παραδάκη, κύριε Κουμπάνη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω και συναντώ ειλικρινώ ένα τείχο μπροστά μου. Βλέπω χαοτικέ απόψει. Δεν έχω καταλάβει με ποιον τρόπο θα καταπολεμηθεί η ενεργία. Η ενεργία καταπολεμάται δημιουργώντας ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας. Τι είναι αυτό το τρόπο. Αυτό δεν θα καταλάβει. Όταν θέλει καταρχήν, πάμε να κάνουμε ανάπτυξη με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Γιατί στην Καστοριά είναι ένα τεράστιο θέμα. Πώς τον παραδείγμα. Λοιπόν, αφού το σας είπα, όταν κάποιος θέλει να καλλιεργήσει και δεν έχει κλήρο, του δίνει κλήρο. Έχει κοινοτικά. Έχει κλειστέ. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν από εκεί. Ναι, δεύτερον, αφού του δώσει κλήρο από ειδική τράπεζα, που ξαναλέω, έτσι. Το ίδιο αυτό το σκοπό. Το χρηματοδοτεί να πάρει τα λάστιχά του, να πάρει το μήνε του, να πάρει τη χρειάζεται να αποκτήσει. Επίση για του αγρότε. Αυτοί που δεν θέλουν να αποκτήσουν και να ασχοληθούν με τη γη, τι θα κάνουν. Πάμε σε άλλου είδου. Για ανέφερα τα μεταλλεία του Λάρκου. Μετά πάμε στην ανάπτυξη τη γούνα. Ναι. Λοιπόν, η γούνα, πέρα από την κατατοπίση πολύ σωστά η επιχειρία. Κάνω λίγο κουβέντε να πείτε θέση για τη γούνα. Έτσι λέω. Ναι, ότι είναι σωστό. Δεν έχει και έναν υποψήφιο εδώ, γιατί δεν είναι από την Καστοριά, αλλά θα το ζητούσα. Να απαντούσα και στον υποψήφιο του. Από το Twitter δεν απαντώ, δεν έχω Twitter. Γιατί από το Twitter δεν έχω. Ο Τσίπρα έχει. Πείτε μα παρακαλώ για το πάμε πάμε στο άλλο. Πάμε στη γούνα. Η γούνα αυτή τη στιγμή. Όχι, περιμένετε. Σα παρακαλώ, βάλω μια σειρά. Δεν θέλω ανάλυση. Την γούνα. Δηλαδή υπάρχουν ας πούμε θέσεις εργασίας. Ναι, όπως πάνω από την γούνα. Με το κομματιαστό. Αυτή τη στιγμή μια ζωή η Καστοριά, έτσι, οι μικροβιοτέχνες, ασχολούνται με το κομματιαστό. Αυτή τη στιγμή ένα κύκλωμα που τόσα χρόνια δεν κάναν τίποτα, κανένας, είναι ένα κύκλωμα δρά πάνω στο κομματιαστό. Το οποίο κομματιαστό έχει μια τιμή 400-500 ευρώ. Και βάζουν καπέλο 600. Ναι. Αυτόματα, αυτό σταματά. Επίσης, οπότε αν σταματά το κομματιαστό που έδινε δουλειά στον οποίο εσείς τι θα κάνετε εσείς. Αυτό το κύκλωμα ξεκινά από τη βίζα που παίρνουν στη Ρωσία. Και υπάρχει κύκλωμα το οποίο το λιμένονται κάποιοι πράκτορες, οι οποίοι βάζουν το καπέλο στο κομμάτι αυτό των 500 με 600 ευρώ και το κάνουν άπιαστο. Οπότε, οι οποίοι πράκτορες τους. Καταρχήν, του κάνει πέρα πώ. Αν αυτοί που λιμένονται στην πρεσβεία πάρουν δρόμο και θα πάρουν δρόμο. Τελειώνει αυτό το κύκλωμα. Πά σε μια διακρατική συμφωνία με τον Γράφο Κύριο Αναστασίου. Να ρωτήσω γιατί. Γιατί αδερφέ. Θα σα πείτε ότι θα ανασκευήσετε. Θα σα δώσω το λόγο και θα σα παρακαλώ να μου δώσετε και εμένα όσο θέλω. Θα σα δώσω βεβαίω. Βεβαίω. Συγγνώμη, αν υπάρχει περιορισμό χρόνου. Όχι, υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη αρχή, είναι προτιμότερο. Εντάξει, ανάλυση δεν κάνουμε. Ανεργία αντιμετώπιση. Αλλά επιγραμματικά. Πάμε για να μην κουράζουμε. Αυτό γίνει άμεσα τέσσερα. Πάμε για 100. Δεν τρία ακόμη δώστε μου.
Λοιπόν, έχω αρκετά. Μετά πάμε στον τουρισμό. Απλά τώρα επειδή και ο Θωμάς δεν ανασχέτησε. Όχι, δεν είναι θέμα το Θωμά. Να μην πάει πολύ, γι' αυτό λέω. Κυρία Ντομίνα, μίλησε για ανάπτυξη, μίλησε για πέντε πράγματα. Αυτό είναι ο στόχος. Μπορούσε να πει η κυρία Ντομίου ότι στη Γούνα θα κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε τόσο αναλυτική την παρουσίαση. Λέω και πάλι, οι κεντρικοί άξονες και κατά πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα να μου πείτε μόνο. Άμεσα. Άμα βρίσκεται. Η τράπεζα αυτή πότε θα δημιουργηθεί, σε πόσο διάστημα στήριξη. Αυτό είναι στο μεσοπρόθεσμο. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Γι' αυτό είπαμε έχουμε πρόγραμμα για 10 μέρες, 10 μήνες και 10 χρόνια. Σε 10 μέρες τι θα γίνει, 10 μέρες όμω. Μοιάζει σαν ταινία, γνωστού. Αμερικάνους που θέλει να κάνει το τίτλο. Θα κάνει Θα κάνει έναν από εμάς, δύο από εμάς, μάλλον για να είμαι ειλικρινής, ούτως ώστε να στείλουμε ως εκπρόσωπό του στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε να κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή να συνεννοηθούμε. Το τρίτο ανάπτυξη ποιο μπορεί να είναι στο νομοκαστήριο. Είναι ένα συγκεκριμένο κατά την άποψή μου και κατά την άποψή μου ως Πασόκ. Είναι πρωτογενής τομέας, αγροτική παραγωγή, είναι η γουνοπία, μεταπηκτικός τομέας, γουνοπία δηλαδή στην Καστοριά για να είμαι ειλικρινής, και είναι και ο τουρισμός. Mm-hmm. Είναι αυτά τα τρία, είναι τρεις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Μόνο μέσα από ανάπτυξη κλάδων και μέσα από τη συνένωση των κλάδων αυτών, διάχυτα από κάτω, δομικά, θα μπορέσουν να προκύψουν δυναμικές θέσεις ανάπτυξης. Λοιπόν, είναι βεβαίως ζήτημα απασχόλησης και είναι η απασχόληση και τα διάφορα προγράμματα όπως αυτό το οποίο τρέχει τώρα των 300 θέσεων κοινοφελούς εργαστές και το καθεστώς. Τα οποία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κύριε Παραρά, είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Ναι. Είναι κάτι παροδικό. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, διότι είναι λεφτά τα οποία προκύπτουν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είτε έχουν να κάνουν με κατάρτιση και παρακατάρτιση, είτε με θέσεις προσβολής εργασίας. Δυσκολία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, αγροτική παραγωγή, χωρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Κτηνοτροφία και παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, θα πρέπει να πάμε σε άμεση έκθεση των αγροτικών εγκαταστάσεων. Σε άμεση έκθεση των αγροτικών εγκαταστάσεων. Ένα. Δεύτερο. Σε μείωση του ΦΠΑ. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οι κτηνοτρόφοι του νομού μας στην παραγωγή των προϊόντων τους, ειδικά στο χειμώνα, στο πώς να παράξουν τα προϊόντα με τόσο ακριβή θέρμανση, γιατί και εκεί έγκυται όλο αυτό το οποίο λέγαμε και προηγουμένως, και αφορά και την παραγωγή, γιατί είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε το εξής θέμα. Δύο σωστά συστατικά παραθέτω μόνο, τα βασικά για να καταλάβετε ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το 90% των. Το 90% του δοδυνού κρέατος στην Ελλάδα εισάγεται. Το 10% μόνο παράγεται. Πληρώνουμε περισσότερα λεφτά, είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο παραθέτω, πληρώνουμε περισσότερα λεφτά για εισαγωγή κρέατος, δηλαδή δίνουμε περισσότερο χρήμα στο εξωτερικό, περισσότερο συνάλλαγμα, από ό,τι για εισαγωγή πετρελαίου. Είναι δύο βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να τα παραμερίσουμε. Τώρα, υπάρχουν μελέτες αναλογιστικές. Τι καταναλώνεται, πόσο καταναλώνεται, σε ποιες ποσότητες καταναλώνεται, τι θέλουν οι κτηνοτρόφοι του νομού μας. Συνεδρόφοι του νομού μας, κύριε Παραδάκη, και οι γεωργοί του νομού μας δεν είναι τεμπέληδες. Είναι άνθρωποι του μόχθου, είναι άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θέλουν σωστή καθοδήγηση. Πρέπει να οργανώσουμε ορισμένα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να κατευθύνουμε σωστά την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερο. Στην αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Τι εννοώ. Υπάρχει μια βασική υποδομή, όπου έχει να κάνει με πράγματα, όπου εκεί θα πρέπει άμεσα. Να μην συνεχίσουμε να έχουμε φαραωνικά έργα στον νομό Καστοριάς και εξηγούμε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα ραδευτικά δίκτυα των φραγμάτων, διότι φράγματα χωρίς ραδευτικά δίκτυα είναι απλές υδατοδεξαμενές και τίποτα παραπάνω. Δεν δεσμεύουν και τίποτα παραπάνω από μια απλή βόλτα και ψάρι. Οι επισημάνσεις είναι και δεσμεύουν για την πορεία των δύο φαντάζομαι τριών ετών. Έτσι. Αυτά που λέτε. Αυτή τη στιγμή σα αναφέρω. Ότι κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος και ισοπεδώνετε τα πάντα και είστε πολύ άδικος. Έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει πράγματα, όμως σας βρίσκω ανενημέρωτο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, ούτε να ισοπεδώνετε τα πάντα είναι σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα σας είπα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ολοκλήρωση, άμεση ολοκλήρωση των αναδευτικών δικτύων. Έχουμε φορτηθεί το φράγμα της πορείας. Είναι ένα τεράστιο έργο στο νομό Καστοριάς. Πάγιο έτοιμα ετών.
Εδώ βλέπετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από το Δήμαρχο Νεστορίου, τον Γιώργο Κοσλόπουλο, ναι, και από όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ούτως ώστε αυτό να ολοκληρωθεί άμεσα. 70.000 στρέμματα αρδεύει μόνο το φράγμα Νεστορίου. Τι δυνατότητα μας δίνει αυτό? Η δυνατότητα η οποία μας δίνει είναι να προχωρήσουμε σε αλλαγή των μονοκαλλιεργιών. Ναι. Δηλαδή να πάμε σε δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες. Ναι. Αλλά και αυτό ακόμα, κύριε Παναγά, παίρνει δουλειά. Πρέπει να υπάρξουν από κάτω ομάδες παραγωγών, πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση των παραγωγών, των γεωργών, πού πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή, ναι, τι καταναλώνεται, ναι, σε ποιες περιοχές, τι σύμφωνα με το γεωγραφικό κλίμα δίνει δυνατότητες αλλαγής της μονοκαλλιεργίας κ.ο.κ. Δεύτερον, εκεί πάνω στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να πάμε σε καθετοποίηση της παραγωγής. Και είναι το σημαντικότερο όλων. Και έχουμε και πάλι και σήμερα στην καρδιά τις υποδομές. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Και είναι υποδομές οι οποίες στο παρελθόν έχουν γίνει επικυβερνήσεις. Όπως ξεκίνησαν, δεν έχουν πειριθεί. Έχω ακούσει την κυρία Αντωνίου να λέει ότι τα τελευταία δύο χρόνια σταμάτησαν όλα αυτά. Εξηγούμαστε τους. Όχι, δεν καταλάβατε. Υπάρχουν και τα πράγματα έχει πει ότι σταμάτησαν όλα τα μεγάλα. Δεν καταλάβατε. Υπάρχουν και λειτουργούν οι υποδομές του Μονοκαλλιεργίου. Μην με πάτε πολλές. Μην με γίνετε πιο σκεπτικές. Λοιπόν, πρώτον, έχουμε το νοκοκομείο ενός αγροτικού συνεταιρισμού. Δεύτερον, έχουμε τη ΓΙΟΚ, διαλογητήρια. Τρίτον, έχουμε την Αγρόκα. Μια τεράστια προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ορεστίδος, ο Παναγιώτης και ο Παπτσόγλου, να ξεκινήσει η Αγρόκα να δίνει πιστοποίηση στο φασόλι της Τριάδας. Απλά συμφωνούμε ότι όλα αυτά έχουν κάτι. Παράγουμε. Να το δίνουμε, να ξεκινήσουμε. Παράγουμε, ακούστε. Σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα μέσο κοντά και το κουμπάνι. Παράγουμε. Η Ελλάδα χρειάζεται 33.000 τόνους φασόλια. Στην Καστοριά παράγουμε 10.000 τόνους φασόλια. Η Καστοριά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ζει μόνο από το φασόλι. Τίποτα παραπάνω. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει οργανωμένα. Δεύτερος κλάδος, βασικό πυλώνας ανάπτυξης. Γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Έχω ήδη συνεννοηθεί προσωπικά. Είναι και προσωπικό μου φίλος. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουνοποιών εδώ στην Καστοριά, τον Μίλτο τον Καρακουλάκη. Οι οποίοι έχουν ζητήσει να γίνει μια αναλογιστική οικονομοτεχνική μελέτη, ούτως ώστε να μας αποδείξει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την εκδοχή γουνοφόρων ζώων και εξηγούμε πόσα χρειαζόμαστε, πόσα παράγουμε και ποιες είναι οι επιπρόσθετες ασχολίες, απασχολήσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από την περαιτέρω εκδοχή γουνοφόρων ζώων. Θα προκύψουν και άλλα επαγγέλματα και άλλες δουλειές. Κομμάτι δεύτερο, στο γουνοποιητικό τομέα. Θα πρέπει να αφήσουμε εκτός του κομματιού της παραγωγής της γούνας, το οποίο είμαστε καλύτεροι στον κόσμο και το κάνουμε, ναι, το κάνουμε καλύτερο στον κόσμο. Ωραία. Θα αφήσουμε όμως το κομμάτι της εμπορίας να ζητήσουμε συνδρομή ειδικών. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Το κομμάτι λοιπόν της εμπορίας και της διακίνησης του προϊόντος πρέπει να το κάνουμε δική. Ναι. Τρίτο κομμάτι και τελευταίο και τελειώνω, κύριε Κουμπάνη, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι δυσαρεστηθείτε εσείς. Λοιπόν, είναι το κομμάτι του τουρισμού. Στην Καστοριά έχουμε υπέροχα καταλήμματα. Έχουμε ποιότητα και πληρότητα και ποσότητα καταλήμματα. Αυτή είναι άδεια πια, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτον να γίνει μια προβολή και σύνδεση των δύο προηγούμενων κλάδων που σας είπα και είναι πολύ εύκολο με το κομμάτι του τουρισμού. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τους τρεις κλάδους και να προκύψουν δυναμικές θέσεις ενέργειας. Δεύτερον, το κομμάτι της προβολής και της πρόθεσης του νομού της πόλης, διότι η Καστοριά δεν είναι μόνο η πόλη της Καστοριάς, είναι ο νομός Καστοριάς. Είναι νομός κόσμο. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά αυτή. Στο δεύτερο μόνο ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν από περίπου 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει μια προβολή τουριστική καμπάνια η Νομαρχία Καστοριάς, που είναι εντονή, μπορεί να το θυμάται, και σε κάθε στάση του μετρό στην Αθήνα είχε αφήσει τις πόλεις της Καστοριάς και περιοχών του νομού Καστοριάς. Mm-hmm. Εκπληκτική και άμεση καμπάνια. Αυτό όμως είχε γίνει με συμβουλές ειδικών. Είχε γίνει με συμβουλές, ήταν στο κεφάλι αυτό ακριβώς. Να είσαι σε κεφάλι ενέργεια. Δεύτερον, θα πρέπει να περάσουμε λοιπόν από την αποτελεσματικότητα, από τη θεωρία στην αποτελεσματικότητα. Πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να τελειώσουμε με τα κόμματα. Ολοκληρώστε λοιπόν, είναι και ο τουρισμός μέσα σε όλα αυτά. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί δομικοί πυλώνες προς εσάς, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν την Καστοριά. Και αυτό που λέει ο Δεμαντόπουλος, ότι τόσο καιρό δεν τα κάνατε, δεν είστε και δεν κάνατε, τι λέτε σε αυτό? Λέω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία σας είπα μόλις πριν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, η υποδομή είναι το πρώτο που μιλάτε για αυτό. Ακριβώς, ο Γιώργος Γελοδητήριο. Τα πράγματα. Πάμε στον κύριο Κουμπάνη τώρα. Τελικά από τη συζήτηση, αυτό που γεννήθηκε η μεγαλύτερη ερώτηση στο μυαλό μου μέσα, ναι, τελικά ποιος ήταν στη διοίκηση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά και ξαφνικά φτάσαμε τώρα στο τραπέζι, τα ανακαλύψαμε σήμερα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τα κόμματά του, ναι. Προσέξτε. Όχι εγώ πάντως. Όχι, δεν το συζητάμε. Γιατί είσαι ακόμα, γιατί είσαι ακόμα. Δεν συζητάμε στο προσωπικό επίπεδο. Συζητάμε. Ο Κάνος ήταν πάντως. Ωραία, αυτή τη στιγμή να υποθέσω ότι ο προηγούμενος... Ο Κάνος ο κύριος Κουμπάνης ήταν στο κόμμα το οποίο υπενήθηκε δεν έκανε τίποτα. Να υποθέσω λοιπόν απλά πράγματα. Ότι ο κύριος Πετσάρικος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Βουλής με ισχυρή θέση,
δεν μπόρεσε να κάνει ούτε το 1 τρίτο ούτε το 1 δέκατο από αυτά που είπε ο κύριος στο φεστιβάλ, δηλαδή δεν είχε θέληση να τα κάνει. Αυτό μου γεννάται σαν ερώτημα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι για μένα το εξής. Πάμε πάλι στην αρχική συζήτηση. Πρώτα πρέπει να εξηγιαστεί η οικονομία γενικότερα. Δεν μπορούμε να μιλάμε τοπικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τοπικά για κάποια πράγματα αν δεν εξηγιαστεί το σύνολο. Αλλά τώρα στο τοπικό τομέα θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις όλων μας και οι δικές μου είναι ανάλογες. Δηλαδή, καταρχήν εμένα πάντα το ερώτημά μου, ακόμα και από τους αντιδήμαρχους πολιτισμού που ήμουν, ήταν γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα τετραήμερο στην Καστοριά όπου έχουμε να δούμε το σπήλαιο, έχουμε το προϊστομένο δάσκαλο. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Θα θυμάμαι εγώ. Προσέξτε. Αυτό αν δεν γίνει συγκροτημένη προσπάθεια. Αν δεν γίνει συνομαρχία, θα συζητούσαν τα προηγούμενα προσπάθεια. Δεν έγιναν αυτά, νομίζω. Με τη βοήθεια όλων, και εδώ πέρα θέλω να βάλω μία παρένθεση, ότι κάπου πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία μας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλουμε να γεμίσουμε το ξενοδοχείο μας και να μην γεμίσουμε απέναντι. Πρέπει να ενωθούμε όλοι. Να φέρουμε από τους Αθηναίους, να σας δώσω ένα παράδειγμα, από τους Αθηναίους ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι οι 7 στους 10 δεν έχουν έρθει στην Καστοριά και έχουν την καλύτερη άποψη για την Καστοριά και δεν μπορούμε να πείσουμε ούτε καν τους 2 από τους 7 να έρθουν. Άρα λοιπόν θέλει μια πιο συγκροτημένη, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο κύριος Θωμάς Αναστασίου. Σοβαρά πρέπει να γίνουν κάποιες προτάσεις, να καθίσουμε όλοι μαζί και να το αναλύσουμε. Σε αυτό πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Με συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να αντιλέγω σε αυτά που λέει ο κύριος Αναστασίου, διότι αυτό είναι ο τρόπος ανάπτυξης, πραγματικά. Αλλά στο κομμάτι το να φτάσουμε εκεί πέρα. Ποια θα είναι η πρότασή μας όταν έρθουμε στο να εξηγιάσουμε γενικότερα το κλίμα, να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα, στην οικονομία πρώτα, να εξηγιαστεί η οικονομία. Γιατί όσο ζούσαμε σε ανάπτυξη, η Καστοριά γέμιζε, βούλιαζε από κόσμο. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε αυτή την ανάπτυξη, και πάμε στο θέμα της βίζας. Γιατί θα το πέσει μόνο ο συνάδελφος του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, η βίζα, εάν καταργηθεί, για την Καστοριά θα είναι μια τεράστια ανάστα. Ακόμα αποφέρετε και το αεροδρόμιο που είναι, που έχει συγκρότημα για να είναι διεθνές. Κουραστήκαμε να ακούμε τις θυμάσεις. Μπορείτε να πείτε αν δεν μένεστε ή δεν θα γυρίσετε την βίζα. Ακριβώς. Η δέσμευση και προσωπικά του κύριου Καμένου που μου είπε σε κατηδία συζήτηση ότι αυτό το υπόσχομαι εγώ στους Καστοριανούς. Ο κύριος Καμένος ήταν και αυτός που δεν υπέγραψε στην ονομαστική συμφωνία της Συνθήκης της Σέγγεν ότι για μας η βίζα θα πρέπει άμεσα την άλλη μέρα στις 18 του μήνου να έχει καταργηθεί. Για τέτοια ανάπτυξη μιλάμε. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη με αυτό που δεν χρειάζεται κεφάλαια να βάλουμε και θα συνεχίσουμε με εκεί σιγά σιγά. Βήμα-βήμα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε λοιπόν, και τους άλλους. Αποτελείω μια δέσμευση άλλη αυτή που λέτε τώρα ότι είναι ανεξάρτητη του Έλληνε και καμένο. Δεν ξέρω τον μισό λεπτό. Ένα λεπτό λεπτό. Καταργεί την βίζα, είπε. Κοιτάξτε, καμένο θα καταργήσει την βίζα. Η βίζα, και σα το λέω προσωπικά, είναι διακρατική συμφωνία και την καταργεί. Δεν είναι πρόβλημα. Και δεν ξέρουμε γιατί τόσα χρόνια πολλοί το συζήτησαν και κανένα δεν το έκανε. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μία. Αν θέλετε καινούργια φάση όπου συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένη λύση. Προχωράμε. Δεύτερο θέμα, δεύτερη λύση. Να τα βρούμε όλα σιγά σιγά και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Όντως πρέπει να αναπτυχθούν όλοι οι κλάδοι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για τους γεωργούς. Ξαφνικά έγινε το κίνημα του Σπαθάτα στην Αθήνα. Κατέβηκαν νταλίκες και ξεφόρτωναν και πουλούσαν και ο αγρότης καρπωνόταν τον κόπο του, γιατί τώρα δεν καρπώνεται ούτε καν τον κόπο του. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι με τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και με τους μεσάζοντες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή ούτε καν τον κόπο. Δηλαδή, προσπαθεί ο άνθρωπος κάθε μέρα στο χωράφι να βγάλει τα έξοδά του. Ναι. Και όχι το τι δούλευε. Κάντε μου. Λοιπόν, σε αυτό θέλουμε να πούμε ότι οι προτάσεις. Αν δεν κάνω εγώ λάθος, είστε και αντιδήμαρχος. Ακριβώς. Και σα λέω, είχατε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα ως αντιδήμαρχος οικονομικών. Ο Δήμος πάντα ήταν αποκλειστικά Δήμος Καστοριάς. Εντάξει, είπε το Δήμος της Καστοριάς. Απλώς θέλω να πω, είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ ενεργά και με τον κύριο Τσαμίστη και σε εκθέσεις είχαμε πάει και τα καναβάλια τα είχαμε προωθήσει από εδώ και από εκεί. Κάναμε τώρα τα καναβάλια δεν θέλουν ανάπτυξη, ανάπτυξη είναι μόνιμες θέσεις. Τουριστική ανάπτυξη είναι από τους πόλους έλξης που θα έχεις σε διάφορους τομείς. Το σπήλαιο της Καστοριάς έγινε επί των ημερών μας.
Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι με τη λίμνη. Το πώς θα εκμεταλλευτούμε τη λίμνη, το πώς θα μπορέσουμε. Ήρθε αυτή τη στιγμή ο κύριος Φούχτεν, αν δεν κάνω λάθος, ενδιαφερόμενος για τη λίμνη. Αυτό είναι ερωτηματικό για μένα, γιατί ξαφνικά η Γερμανία ενδιαφέρονται για τη λίμνη της Καστοριάς. Δεν αυτό που έκανε την Ομισχία. Ναι, ότι δεν είναι το θέμα που μου άρεσε αυτό, είναι πολύ καλό για την πόλη μα, εφόσον είναι για το όφελο τη πόλη μα. Αυτό θέλω να πω. Δώστε μου πρώτη και καταπολέμηση των ενεργείων. Λοιπόν, η ενεργεία λοιπόν για να μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε είναι θέμα ανάπτυξη. Ακούω. Δηλαδή, παράδειγμα, με τη βίζα, η κατάσταση τη βίζα θα έχει την. Το ότι θα φέρει και θα φέρει κόσμο, θα φορέσει τα μαγαζιά, θα πούσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να λύσουμε το θέμα των επιδοτήσεων με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όπου οι άνθρωποι περιμένουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να μειώσουμε, να οργανωθούμε πιο σωστά, ούτως ώστε να πιστοποιήσουμε και τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα δίνουμε πιο άμεσα στην αγορά και όχι μέσα των μεσταζών των πολλών. Έτσι. Και με τις επιχειρήσεις, τον ειδικό λογαριασμό των χρεών όπως θα γίνεται. Αυτοί που είναι χρεωμένοι στην περιουσία από χρέη μια επιχείρηση θα πηγαίνουν στον ειδικό λογαριασμό, θα ξεχρεώνονται από την περιουσία. Το ποσό θα αναλύεται, δηλαδή πάρτε και 10.000 ένα δάνειο το 2003 και μέχρι τώρα έχει γίνει 80.000. Γιατί άμα τα βάλουμε, το δοκοχρεωθείτε και όλα φτάνει εκεί. Όχι. Για μας εκεί θα είναι το ποσό αυτό το οποίο θα είναι το αρχικό ποσό στην 50% όπου θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 100.000. Το έκανα και στον. Τι δεν καταλαβαίνω. Όλο αυτό τώρα που περιγράφεται δεν είναι ένα πλάνο ανάπτυξη του οικονομικού. Αν δεν καταλάβατε λοιπόν, σα λέω ότι με αυτόν τον ειδικό λογαριασμό χρεών ξεχρεώνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες τώρα στενάζουν κάτω από τα δάνεια και από τα κακοχρεωλήσια. Αυτό τους φεύγει ένα βάρος ρυθμίζοντας τις δόσεις οι οποίες θα μπορεί να. Εμείς τις προϋποθέσεις που πρέπει να διασφαλίσουμε στους ανθρώπους αυτούς για να ξεκινήσουμε με το καλημέρα μια προσπάθεια, είτε είναι αγρότες είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι στο μεταπολιτικό τομέα, στον κλάδο της Γούνας δηλαδή, είτε είναι στον τριτογενή, στην τογενή παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό. Αυτό δεν μπορώ να ακούσω. Εγώ νομίζω ότι σας έδωσα περιγραμματικά μία ολοκληρωμένη έκθεση ιδεών. Το δέχομαι. Όχι, δεν είναι λάθος. Μία έκθεση ιδεών. Εγώ σας παραμείνω. Εγώ το δέχομαι. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα. Ότι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βοηθήσουμε και κλείνω με αυτό, με αυτόν τον ειδικό λογαριασμό χρεών. Τι λέει η κυρία Τονίου, πρωτοβουλία. Ο άγχος της καθημερινότητας. Να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι ότι θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποιο από εδώ που διαφωνεί. Όχι, αλλά οι μόνοι που το βάζουν σε κίνδυνο είναι αυτοί που κινδυνολογούν για δραχμή ευρώ. Ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στην Ευρωπαϊκή Πολύ εύκολα. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσουμε το μνημόνιο. Πάμε στην Ευρωπαϊκή το μνημόνιο. Να βγάλουμε λοιπόν με τους. Το μνημόνιο είναι καν διεθνή. Προϋπολογισμό κυβέρνηση. Πλεόνασμα 1%, αν δεν το βλέπετε. Το 1% πλεόνασμα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συντηρηθούμε χωρίς κανένα ούτε ένα ευρώ δάνειο να χρειαστούμε για αυτό το χρόνο. Φωνάζουν οι Ευρωπαίοι. Κύριε Παραδά, προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Κάντε να δούμε το λίγο. Μην κινδυνολογείτε. Δείξτε μας κάτι, ο προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης είναι. Είναι στο ζώνη, μπορούμε να την τεινάξουν μόνο η λιτότητα και τα μνημόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τι πολιτική. Από τι μπορεί να πάει στην δραχμή. Από το μνημόνιο μπορεί να πάει στην δραχμή. Και πριν 4 μήνες δεν μιλούσε κανείς ούτε για διαπραγμάτευση ούτε για τίποτα. Είναι το μήνυμα για να μην καταλάβει. Θα πρέπει να πούμε. Ψηφίσατε το μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο δεν το ψηφίσατε. Το πρώτο έφυγε, το πρώτο ήταν για το ΕΝΣΕ, το δεύτερο για τα ζώα στην Πέρα. Εσύ μπορείτε στην Δανειακή. Ποιο είναι η Δανειακή σύμβαση. Η Δανειακή θα επαναπροσδιοριστεί. Άλλο το μνημόνιο είναι η Δανειακή σύμβαση.
καλά, αυτό είναι φέρνει το άλλο. Όχι, δεν είναι φέρνει το άλλο. Δεν μπορούμε να δανειζόμαστε χρήματα έτσι απλά και μόνο. Προσέξτε, καθαρά είναι αγγλικά. Όχι, δικαιούμαστε. Ωραία. Τώρα θα πω ότι δικαιούμαστε. Και δικαιούμαστε. Δεν θα 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 δικαιούμαστε. Ορίστε και μετά, αν θέλει κάποιο, μπορεί να κάνει και μια τοποθέτηση. Κύριε Μιχαηλίδου, γεια σα. Καλησπέρα, κύριε Παράγκα. Γεια σα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον χρόνο για να παρέμβω και να διευκρινίσω. Αυτό που υπόθηκε το πρωί στη ραδιοφωνική εκπομπή ήταν, πρώτον, η λαθρεμπορία είναι αυτή που ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου. Άρα δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, άρα πρέπει η λαθρεμπορία να την πληρώσει ο πολίτη. Τα λέω αναλυτικά τώρα. Άρα ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και επίσης εκείνο που είπα ήταν ότι τεχνολογικά ιδρύματα, τα οποία έχουν ως έρευνα ακριβώς το αντικείμενο, παραγωγική φορή και ο κλάδος γενικά που ανακατεύεται στη διακίνηση του εμπορίου, ισχυρίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ακούστηκαν τέτοιες φωνές και στον νόμο μας, ότι μπορεί να δοθεί πραγματικά φθηνό πετρέλαιο στον κόσμο. Συγκεκριμένη καθηγήτρια από συγκεκριμένο τεχνολογικό ίδρυμα. Αυτά όμως δεν είναι γνωστά τώρα. Δεν σας ακούω καλά γιατί. Θέλω να σας πω ότι αυτά μου τα έχετε εξηγήσει. Στο επίμονο ερώτημά μου, που είναι και το βασικό, αν θέλετε, σε τι τιμή μπορούμε να προμηθευτούμε με ΣΥΡΙΖΑ πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εννοώ. Με τι τιμή μπορούμε να προμηθευτούμε πετρέλαιο, μου είπατε με βάση αυτά που εξηγείτε από 40 έως 60 λεπτά. Ναι. Όταν λοιπόν βγαίνουμε τα τεχνολογικά ιδρύματα. Την εποχή που ετοιμαζόταν το μεγάλο συλλαλητήριο στην Καστοριά και δηλώνουν ότι μπορεί να υπάρξει στο ίμιση της σημερινής τιμής το πετρέλαιο και να θυμίσω ότι τότε κειμενόταν στα 93 λεπτά το πετρέλαιο το λίτρο. Ένα, βγαίνει ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και λέει ότι γιατί η αυτιλία έχει τα 40 λεπτά με το πετρέλαιο της που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ως κάθε τιμική πετρέλαιο με την τιμή αυτή. Γιατί πρέπει να είναι η κίνηση. Άρα πρέπει να παρέμβουμε εκεί. Επομένως, η τιμή που ανέφερα εγώ σήμερα και είπα ενδεικτικά από 40 μέχρι 60 λεπτά είναι η τιμή που προτείνονται από τεχνολογικά ιδρύματα και από τους μαζικούς φορείς του κλάδου. Κυρία Μιχαηλίδου, επιτρέψτε μου λίγο, τα τεχνολογικά ιδρύματα δεν θα κάθονται στο μαξί μου. Ρωτάω. Με ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ποια τιμή και τώρα ρωτάω πάλι. Διευκρινίζω. 40 με 60 θα είναι. Διευκρινίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφουγκράζεται και τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη, όπως λέει, αλλά ταυτόχρονα και τους φορείς. Και δικό μου ερώτημα είναι, για να μπορέσω εγώ να υπολογίσω πόσο πετρέλαιο πρέπει να κάψω και από πού θα πάρω τα λεφτά, το ερώτημα είναι στην κυρία Αντωνίου, πρέπει να έχω και λογιστή για να μπορώ να τα υπολογίζω. Και το άλλο το ερώτημα που απευθύνεται στον κύριο Αναστασίου. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να αφουγκραζόμαστε τους πολίτες και τους ειδικούς και να λέμε ότι κυρίστε στο ξύλο, γιατί φθηνό πετρέλαιο δεν θα υπάρξει και θα πάμε στην Ελλάδα. Ποιο το είπε, κύριε Μάτσο. Ναι. Πώς με λένε εμένα. Πήρατε τηλέφωνο στην εκπομπή. Καταρχάς να είστε, γίνεται εκπρόσωπος τύπου των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ το πρωί εκπροσωπούσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μας πείτε τώρα ότι αυτό το λένε τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι φορείς βενζινοπολών, ο σύλλογος βενζινοπολών, σας παρακαλώ. Και πήρατε τηλέφωνο τώρα να μας πείτε δηλαδή ότι είπαμε πράγματα που δεν έχουμε πει. Λοιπόν, μπορούσατε, κυρία Μιχαηλίδου, μπορούσατε ζητώντας απλά ένα συγγνώμη ότι κάνατε λάθος να έχετε λύσει το θέμα. Μην εκτίθεστε λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Σας παρακαλώ πολύ να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα οποία λέω. Να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα οποία λέω. Βεβαίως και εγώ έχω αντιμέτωπο τώρα πόλεμο και από εσάς και από τον κύριο Διαμαντόπουλο δίπλα μου. Αλλά να είστε πιο προσεκτικοί με αυτά που λέτε. Τι διευκρινίζετε τελικά, ότι είναι 40 με 60. Ότι είναι παραπάνω, πώς είναι αυτό. Δηλαδή, η κυρία Μιχαηλίδου θα βγει και εδώ να βάλει προσωπικό ερώτημα σε μένα. Όταν η ίδια βγήκε το πρωί ως συμμοδέλη του ΣΥΡΙΖΑ να πει την άποψη του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρυμάτων. Εγώ δεν γνωρίζω πώς θα είναι. Όμως θα επιμείνω στο θέμα αυτό. Θα επιμείνω, κυρία Μιχαηλίδου. Επιστροφή του παραγωγού. Θα επιμείνω στο θέμα αυτό
το ξεκάθαρο μήνυμα. Σας παρακαλώ, εάν σας βάλω το ηχητικό απόσπασμα, το έχω. Ναι. Από αυτά που είπατε το πρωί, το οποίο το έχει δει όλη η Δυτική Μακεδονία μέσα από τον ΑΕΦΕΜ, περιττό να σας πω, μου λέτε σε επίμονο ερώτημά μου, και είναι λογικό δημοσιογραφικά να το βάλω, σε τι τιμή, κυρία μου, σας ρωτάω πολλές φορές, μου λέτε από 40 μέχρι 60. Το λέτε καθαρά, κυρία Μιχαηλίδου. Το λέω σήμερα, ακούω, σήμερα ακούω ότι αν το μαζεύει, να το τελειώνει ο κύριος Διαμαντόπουλος, λέγοντας ότι εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι δεν θα έχετε εξίσωση φόρου. Στο 1,10 δηλαδή. Στο 1,5 η τιμή. Ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά το 40 με το 1,5. Αυτό είναι η εξίσωση φόρου. Είπατε ότι δεν θα έχετε εξίσωση, δεν είπατε. Τι κάνω λάθος. Προσπαθώ. Εδώ δεν είναι αυτά που συνήθως λέτε στα αθηναϊκά μίντια, ότι θα συμφέροντα τα κανάλια κτλ. Εδώ ξέρετε. Ατομικές επιχειρήσεις, πολύ μικρές, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ. Άκουσα 40-60 και στείλαν απλά εξίσωση. Από αυτόν που ακούω καθαρά 66 περίπου με 80 είναι από τον κύριο Κουμπάνη. Θα σας εξηγήσω, κύριε Παραλά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνω την παρέμβαση. Η εξίσωση είναι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να γίνει. Όμως εξηγώ και τονίζω και λέω. Απεργαζόμενοι τον κλάδο και όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Πατάσσοντας ταυτόχρονα και την εμπορία. Η τιμή που δίνουν όλοι και αν θέλουμε τους ακούμε, αν δεν θέλουμε δεν τους ακούμε. Όχι, εσείς τι θα ακούσετε. Γιατί μαζί τους, κυρία Μιχαηλίδου, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να περάσει αυτό. Δεν θα ψηφίσω κανέναν πανεπιστημιακό καθηγητή εγώ. Κανέναν καθηγητή του ΤΕΗ. Εγώ θα ψηφίσω Αλέξη Τσίπρα αν μου πει τόσο η τιμή. Ή θα ψηφίσω Βενιζέλο. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε την τιμή που προτείνετε επιτέλους. Ναι, αυτό σας λέω. Ότι αφουγκραζόμενοι τον κλάδο ναι. Που λέει ότι μπορεί να δώσει πραγματικά φθηνό πετρέλαιο, ναι. Αλλάζοντας τον τρόπο διήλυσης και το είστε προσδιορίσει, σας λέω, ναι. με την κινητοποίηση που έγινε. Στο ίντι της τιμής τους που τότε ήταν 93 λεπτά, πέστε μου εσείς πόσο βγαίνει ακριβώς. Όχι, δεν θα σας πω εγώ, οφείλετε να μου πείτε εσείς. Για να επιλέξω τον Διαμαντόπουλο που λεφτεί σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ακούσω. Πόσο. Ο Διαμαντόπουλος λέει όχι εξίσωση. Όχι εξίσωση. Άλλο λέει κύριε Μιχαηλίδου. Όχι εξίσωση. Συμφωνήστε τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Συμφωνήστε τέλος πάντων. Λύστε τα και με μία πρόταση. Όχι κύριε Μιχαηλίδου. Η δέσμευση είναι όχι εξίσωση. Να σα πω κάτι. Δεν μπορούμε να λέμε ή ένα 40 ή ένα. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε το απόσπασμα της κυρίας. Βεβαίως το έχουμε. Αν το έχουμε, σας παρακαλώ να το αποσαφηρίσουμε τον κύριο Χρυστικόπουλο. Το βίντεο, το ηχητικό από την κυρία Μιχαηλίδου. Προμηθευτούμε στις 15 Οκτώβρη από 40 μέχρι 60 λεπτά ανά λίτρο. Εντάξει, μπορεί να έχει 62. Αυτό το λάθος είναι η ειδική. Όχι η ειδική, είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με βάση τις προτάσεις που έχουμε από τις αρμόδιες που ασχολούνται με αυτό. Ναι, αλλά περιμένετε, με βάση τις προτάσεις, μην μου κάνετε Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν, μετά δεν τα είχα δει τα ταμεία, δεν υπολόγισα σωστά. Να θυμίσω εδώ που έλεγε η κυρία Δώρα Παπαγιάννη, θα πάρουμε πετρέλαιο από τον Τσάβες. Δηλαδή, έτσι, κυρία Μιχαηλίδου, επειδή σκέφτεστε να φέρετε και τον Αλέξη Τσίπρα στην Καστοριά, από ό,τι ξέρω ή όχι. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το πρόγραμμά του από ό,τι μας ενημέρωσαν από τα κεντρικά είναι ότι είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν έρχεται να στηρίξει τη διεκδίκηση της Δέντρας στην Καστοριά, λοιπόν. Εντάξει. Όχι, η διεκδίκηση υπάρχει, αλλά απλά το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι τόσο φορτωμένο που δεν έχει πραγματικά κενό, γιατί εμείς σκεφτόμαστε να δει Καστοριά και Φλόρινα. Ναι, Καστοριά και Φλόρινα. Μπορεί και να μην υπολογίζει πολλές περιοχές μας, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι έτσι, ναι. Και τουλάχιστον όταν μιλάμε μεταξύ μας, μιλάμε ειλικρινά. Γι' αυτό και εγώ ειλικρινά σας μιλάω, τον άνθρωπο μπορεί να τον ενδιαφέρει. Έχει 140 βουλευτές στην Ελλάδα, που λέει τώρα και να χάσει το και τι έγινε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φορτωμένο και
Είμαστε πολύ πιο φορτωμένοι με νεύρα, με εξατμίωση οικονομική και με ανεργία εμείς. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει να μπει στο λαπανάκι του, να έρθει μισή ωρίτσα, να δει, να δεσμευτεί για το πετρέλαιο και να φύγει μετά. Δεν μπορεί να είναι πιο φορτωμένο από εμάς. Δεν μου θέλω να ολοκληρώσω, θα έρθει όμως στην Καστοριά η Σοφία Στακοράφα τελικά. Η Σοφία Στακοράφα. Και η εκδήλωση θα γίνει και θα γίνει με τη Σοφία Στακοράφα. Σοφία Στακοράφα λοιπόν στην Καστοριά. Λοιπόν, η τιμή για το 40 με 60... Τι βγήκε κύριε Παραρά, με βάση την εκτίμηση του κύκλου του εμπορίου του πετρελαίου, η τιμή μπορεί να κοιμαθεί από 40 μέχρι 60. Αυτό λέτε. Από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό δεσμεύεστε. Αυτό λέτε. Δεσμεύεστε να υλοποιήσετε αυτό που βγαίνει. Δεσμευόμαστε να αφού ακούσουμε τις προτάσεις των υπευθύνων. Μισό λεπτό. Τις ακούσατε αυτές δεν είναι η Μιχαηλίδου. Δεν μου είπατε ότι αυτές είναι οι προτάσεις από 40 μέχρι 60. Κύριε Παραρά, το ακούσατε το βίντεο. Με βάση τις προτάσεις των ηθινών του κλάδου του πετρελαίου. Ναι. Το πετρέλαιο μπορεί να κοιμαθεί από 40 μέχρι 60. Κύριε Μιχαηλίδου, μου επιτρέπετε παρακαλώ πολύ να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Με όποιες προτάσεις, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, υποτίθεται, τις αφουγκράζετε τη στιγμή αυτή, μου λέτε ότι επειδή ακούσατε ποιες είναι οι προτάσεις, δεν θα υπάρξουν άλλες. Έτσι δεν είναι. Κύριε Παραρά, επιμένατε για την τιμή. Και εγώ ξεκάθαρη. Και το ηχογραφημένο μήνυμα που ακούσαμε τώρα λέει με βάση τις προτάσεις του κύκλου της εμπορίας του πετρελαίου. Είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά. Σχηρίζονται ό,τι μπορεί. Η τιμή να είναι από 40 μέχρι 60 λεπτά. Κυρία Μιχαηλίου, σας παρακαλώ, εκπροσωπείτε τους κύκλους του εμπορίου ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αναστασίου, σας παρακαλώ. Τι εκπροσωπείτε, κυρία μου, τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους κύκλους του εμπορίου. Τι εκπροσωπείτε ακριβώς τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους κύκλους του εμπορίου. Την κυρία Μιχαηλίδου ρωτάω. Την κυρία Μιχαηλίδου ρωτάω. Αφήστε τις διαδραστικές ενέργειες. Αφήστε τις. Τι εκπροσωπείτε. Τι εκπροσωπείτε. Ελληνικά καταλαβαίνετε. Όχι, δεν τα καταλαβαίνω όπως τα λέτε εσείς. Όπως τα ακούω από αυτά τα καταλαβαίνω όπως τα λέτε, τώρα δεν τα καταλαβαίνω. Τι εκπροσωπείτε, τι θέλετε. Τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους κύκλους του εμπορίου. Είστε και γενείς τώρα πέρα από όλα τα άλλα. Και έρχεται και μια πρόωρη αλαζονία η οποία δεν προκύπτει από πουθενά. Γιατί μου το έχετε πει δεύτερη φορά, κύριε Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, πρόβλημα αντίληψη δεν έχω εγώ. Πρόβλημα αντίληψη έχετε εσείς που δεν μπορείτε να συνεχίσετε μεταξύ σας, παρακαλώ πολύ. Επειδή το έχετε πει δύο φορές. Πείτε μου το παρακαλώ, κυρία Μιχαηλίδου. Πείτε μου, κυρία Μιχαηλίδου, ποιο εκπροσωπείτε, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Και αφήστε με να απαντήσω και στον κύριο Αναστασίου. Παρακαλώ. Λοιπόν. Εάν δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, λοιπόν, επαναλάβω. Ο κύκλος εμπορίας πετρελαίου μέχρι σήμερα ισχυρίζεται ότι το πετρέλαιο μπορεί να κοιμαθεί η τιμή του από 40 μέχρι 60. Σας παρακαλώ, κυρία Μιχαηλίδου, στοπ. Στοπ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω ακούσει απόλυτα αυτό που λέτε. Θα σας βάλω ένα ερώτημα, παρακαλώ, πολύ ξεκάθαρα. Ο κύκλος ο συγκεκριμένος που μου λέτε προτείνει από 40 μέχρι 60. Δεδομένο. Ο κύκλος εμπορίου μπορεί από 40 μέχρι 60. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Ο κύριος οικονόμου, προηγούμενος υπουργός οικονομικών, έλεγε ότι με τα μνημόνια και την εξίσωση θα πάει στο 1,40. Ναι. Ποιο από τα δύο θα υλοποιήσετε μόλις γίνετε κυβέρνηση. Κύριε Παρά, το επαναλαμβάνω. Η δέσμευση είναι ότι δεν υπάρχει εξίσωση. Πρώτον. Ένα. Και δεύτερον, αφού λοιπόν υπάρχει το κύκλο που λέει ότι μπορεί να διατεθεί με 40 και 60 λεπτά το πετρέλαιο, μένει να διερευνηθεί. Και σα είπα ότι. Συγγνώμη, α, μέσα μέρα, άρα 10 μέρε δεν και σα είπα ξεκάθαρα, κύριε Κουμπάνη, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και είπα ξεκάθαρα ότι αν δεν φτάσουμε να το παλέψουμε αυτό το ζήτημα για να έχουμε το φθηνό πετρέλαιο στην περιοχή μας, εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους ΣΥΡΙΖΑ θα τους βρει αντιμέτωπους. Εντάξει. Εμένει λοιπόν να καθίσουμε την επόμενη μέρα που αν ο λόγος μας επιτεθεί και μας δώσει την εξουσία, να συζητήσουμε μέσα στο καλοκαίρι την τελική τιμή που θα κερδίσουμε. Πάντως δεν ισχύει λοιπόν, έστω και μετά από 12 περίπου ώρες που ανακοινώθηκε, δεν ισχύει ότι υλοποιείται το 40 με 60.
Απλά, ότι κύριε Παραλά, δεν είπα ότι η λοπή. Το είπατε, κυρία Μιχαηλίδου, το είπατε. Θα το ετοιμάσω και αύριο ένα πιο ωραίο μοντάζ να το ακούσετε. Όταν σα ρώτησα προσωπικά με τι τιμή θα βάλω πετρέλαιο, μου είπατε πω 40 μέχρι 60. Λοιπόν, άρα η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Καστοριάς δεν είναι 40-60. Θα δούμε με δεδομένο μόνο την εξίσωση, ότι δεν θα γίνει. Θα δούμε για την τιμή που θα φτάσει όταν διαπραγματευτούμε με τα τεχνολογικά ιδρύματα και κάτι άλλο κύκλο που είπατε. Είπα για τον κύκλο, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετρελαίου και ήμουν σαφή. Πολύ ωραία. Κύριε Κουμπάνη, ερώτηση κύριε Μιχαηλίδου. Μένει λοιπόν να διερευνηθεί. Δεν είναι δέσμευσή σα τα λεπτά. Όχι, δεν είναι δέσμευση. Είναι καλά, δεν είναι εκλογέ. Βαζέτε απόλυτα το όλο θέμα. Δώστε μου το παρακαλώ. Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα μόνο και σπεχίζετε. Δεν κάνω άλλη παραμεθόδο. Θέλω ειλικρινώ. Θέλω να πει κάτι που λέει το κύριο Κουμπάνη. Είναι τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ποια είναι αυτά. Συμφωνούμε δηλαδή ότι το 1 ευρώ το λίτρο είναι καλή τιμή. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι, αλλά να απαντήσω αν θέλετε πρώτα. Γιατί θέλω να κάνω την ίδια παρέμβαση. Ωραία. Επειδή λοιπόν έχω καταλάβει ότι το τραπέζι μας σήμερα, επειδή γενικότερα ο αγώνας μεταξύ δημαγωγίας, λαϊκισμού και ιστόρου ρεαλισμού είναι λίγο περίεργος και άνιστος, πάντα είναι άνιστος, κατά του ιστόρου ρεαλισμού, λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι η δική μου πρόταση, επειδή το κουμπάνι είναι 66, ο κ. Δεμαντόπουλος, η κυρία Μιχαηλίδου είπαν. Δεν προσθέτει τίποτα. Είπατε 60 με 80, μην το αναλύετε. Ωραία, η προσθέτηση του κυρίου. Η προσθέτηση του κυρίου. Κατά 2 ώρες τιμή να ξέρω. Ωραία, η προσθέτηση. Κατά 2 ώρες θα αλλάξει. Η προσθέτηση τη κυρία Μιχαηλίδου είναι. Μισό λεπτό, μην με διακόψετε. Παρακαλώ το δευτερόλεπτο. Η προσθέτηση τη κυρία Μιχαηλίδου 40 με 60. Τώρα δεν είναι βέβαια γιατί θα περιμένει να έχει φύγει στο πορείο. Λοιπόν, και επειδή έχω καταλάβει ότι πάμε σε μια δραματική μορφή πυροδοσία, γιατί αυτό κινείται το τραπέζι σήμερα, και είναι απαράδεκτο και είναι πολιτικά τραγικό, κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, εγώ σα λέω λοιπόν, όπω είπατε και εσεί, 30 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά δεν δεσμεύομαι. Είστε ευχαριστημένοι. 30 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, σα το λέω εγώ, αλλά δεν δεσμεύομαι. Δεν το βλέπετε και εσεί. Μετά από κύκλου και σε συνεννόηση με πανεπιστημιακά ευρήματα. Εάν θεθεί στη Βουλή, 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, θα πείτε τέλειο. Σταματήστε να πυροδοτείτε. Εγώ τι λέω, το εννοώ. Σταματήστε να πυροδοτείτε. Γιατί αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Σα βγαίνουν τιμέ και πυροτεχνήματα από 40 έως 60, από 60 έως 80. Εσείς γιατί φύγεστε τόσο πολύ που εγώ έχω να φύγω να μιλήσω για αυτό. Δεν έχω. Είστε εκπρόσωπο του Ισραήλ εδώ. Γιατί ξαφνικά δεν καταλαβαίνω. Βρισκόμαστε που το 1 ευρώ είναι η αίθουσα. Το 1 ευρώ, όχι, ότι το 1 ευρώ είναι καλή τιμή. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Μα πάμε στο 1,5. Να σα πω κάτι. Ο Αναστασίου και ο κάθε Αναστασίου ή Αντωνίου ή εγώ. Δεν θα βάλουμε. Μα αρέσει να βάλουμε ακριβή τιμή. Όχι. Να δεσμευτούμε όλοι. Δεν υπάρχει. Όχι, κύριε Παραλά. Αλλά δεν μπορεί σήμερα. Δεν μπορούμε σήμερα στο νομό Καστοριά. Δεν μπορούμε σήμερα να αφήσουμε ένα άλλο. Το παράδειγμα εκεί δεν κάνει. Έχουμε όμως κάτι άλλο. Αφού πάμε σε αυτή τη λογική και πετάμε πυροτεχνήματα, 30 λεπτά λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά δεν δεσμεύουμε. Λοιπόν, είστε εδώ και δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ένα καρπό στο βαρό μπέρδεμα. Κύριε Διαμαντόπουλε, στο βαρό μπέρδεμα. Επειδή είστε από την ώρα να είμαστε στο βαρό μπέρδεμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τι τιμή, κύριε Διαμαντόπουλε. Δεν έχουμε τιμή, σα τι δεν έχουμε. Τιμή εξίσωση. Τιμή εξίσωση. Με το ένα. Εάν δεν εφαρμοστεί κατά με μια συγκεκριμένη πρόταση, όπου θα λέει συγκεκριμένα πράγματα, το να πούμε
μία εξίσωση. Έχει φύγει ένα σχέδιο. Το να πούμε 1,5 ευρώ τελικά δεν μπορεί να γίνει. Τι να κάνουμε, 1,5 ευρώ. Και αυτό είναι ένα σχέδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι, εάν δεν σα πω, κύριε Παραδάκη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το θέμα. Συγγνώμη λίγο, ορίστε. Χαίρομαι πραγματικά που άνοιξε η συζήτηση, γιατί ήταν μια αοριστολογία τοποθέτηση από την πλευρά της κυρίας Αντωνίου και του κυρίου Αναστασίου. Τώρα προφανώς αφιέρεστε. Αλλά εγώ επιμένω... Προφανώς αφιέρεστε. Του Πετρελαίου μιλάει για 40 με 60 λεπτά. Έτσι, από Κύπρους και από... Τεχνολογικά. Εάν δεν θέλετε να ακούτε τις παραγωγικές τάξεις, κυρία Αντωνίου, είναι δικό σας πρόβλημα. Εμείς θα φροντιζόμαστε και τις παραγωγικές τάξεις και τον πολίτη και τις ανάγκες του. Και πάνω σε αυτές τις ανάγκες... Απλά δεν πετάμε πυροτεχνήματα. Είμαστε σοβαροί και δεν πετάμε πυροτεχνήματα, κύριε Μιχαηλίδου. Δεν σας άκουσα. Είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι και δεν πετάμε πυροτεχνήματα. Το αποδείξατε παντρεμένοι σε πολιτικά ιδρύματα και σε κύκλους βενζινοπολών. Εγώ είμαι ξεκάθαρη και είπα, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τους κράτους, δεν μπορούμε να τις προτάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ καλή νύχτα. Δεν διατάμε πυροτεχνήματα. Προφανώς τα δύο εσάς δεν έχουν καμία σημασία και οι βενζινοπόλους δεν ξέρουν τη δουλειά. Όχι, παρελθώ να πω με ένα λεπτό, κύριε Ματοφλέ, θέλω να σας πω κάτι όμως. Παρακαλώ πολύ, ιδιαίτερα προσέξτε την ιστορία αυτή. Καταγράφουμε πάντοτε και προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι τουλάχιστον εμείς. Ή τουλάχιστον εγώ. Βλέπετε ότι κάνω όσο μπορώ πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Μπορεί να πιέζω, αλλά είναι πολύ πιο απλό και καθαρό να μου πείτε ότι μπορεί να θέλουμε μια τιμή 45-50-55, υπάρχει πρόταση για 60, θα το διερευνήσουμε, αν είναι εφικτό να την κάνουμε. Όχι όμως, από εσάς το άκουσα. Όχι όμως αυτό που άκουσα το πρωί. Γι' αυτό και όλα βγήκα με τίτλους. Αύριο το πρωί θα βγω με τίτλους για τον κύριο Κουμπάνη και στο site μου και στο δελτίο ειδήσεων ότι από 60 μέχρι 80 δέσμευση Καμένου και Κουμπάνη. Είναι καθαρό. Εσείς το αφήσατε 12 ώρες να εωρείτε, το μαζέψατε σήμερα ότι το 60 γίνεται 1-5 με εξίσωση. Και επαναλαμβάνω ότι βάσα έλειψε το ρεκόρ. Όχι αυτή. Καθαρά είπατε το πρώτο. Είμαι πρώτος στη λίστα. Το είπατε. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα κρατάμε αυτό που λέει ο βουλευτής ο υποψήφιος, που αύριο αν εκλεγεί θα είναι αυτός βουλευτής. Εσύ δεν διαδικάζει το θέμα να πάμε 80 ή 75 λίγο, α πούμε πιο κάτω. Πώς θέλετε. Πρέπει να δώσουμε μια βιώσιμη λύση. Σας ευχαριστώ για το κομμάτι αυτό. Άκουσα πριν από την κυρία Αντωνίου, έτσι και αν θέλετε να κλείσουμε, δεν το είχα στην ατζέντα μου, αλλά δεν είναι ζήτημα κακό. Άκουσα την κυρία Αντωνίου να μπαίνει ένα θέμα λαθρομεταναστών και να μπαίνει ένα ζήτημα για ταξιδιωτικά έγγραφα. Ναι, είναι τεράστιο. Για να απαντήσω έτσι απλά, να μας πει η κυρία Αντωνίου. Ωραία. Αυτή τη στιγμή... Το μόνο ταξιδιωτικά έγγραφα που μπορεί να εκδώσει είναι το... Ελληνικό Ευρωπαϊκό Διαβατήριο της Σέγγεν και η ελληνική ταυτότητα νέου τύπου. Με κανένα άλλο έγγραφο δεν μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ο Έλληνας ούτε ο Αφγανός, έτσι. Άρα τι ρωτάτε. Οτιδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο υπόσχεται ότι θα δώσει η ΣΥΡΙΖΑ για τους Ευρωπαϊκούς είναι ένα έγγραφο χωρίς καμία αξία. Λοιπόν, κανένα λοιπόν Ευρωπαϊκό κράτος δεν θα δεχόταν. Θα μας φτιάχναν όλους πακέτο. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, ταξιδιωτικά έγγραφα μπορούν να πάρουν μόνο οι Έλληνες υπήκοοι. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να μετατρέψει όλους τους λαθρομετανάστες σε Έλληνες πολίτες. Δεν ό,τι είναι καλή αυτό, έτσι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, προτείνεται να δώσουμε λοιπόν την ελληνική υπηκότητα στους λαθρομετανάστες. Αυτό δεν είναι η καταφύγηση. Αυτό είναι αστείο. Λοιπόν, γιατί είναι αστείο. Το βλέπετε για αστείο. Είναι ένα τεράστιο θέμα κοινωνικό. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το που βάζει η ιδιωτικά έγγραφα. Ποια είναι αυτά τα έγγραφα που να δώσει η ιδιωτική πέρα από ένα διαβατήριο και μια ταυτότητα. Καταρχήν, ήδη επειδή είμαστε η χώρα υποδοχή, το 2002, να το πω έτσι, μπάζει. Δηλαδή, απλά επειδή η κυβέρνηση τώρα ήταν άβουλο και αυτό, δεν πιέσαν σε αυτή τη λύση. Λοιπόν, μετά έχουμε καταδίκες. Διότι δεν εξετάζουμε καν πολιτικό άθλο όλων αυτών. Όσοι δικαιούνται θα περάσουν με την αίτησή του να εξεταστούν σε χώρες του υποδοχής, το οποίο θα γίνουν και οι υγειονομικές εξετάσεις,
και θα βλέπουμε τι έχουν κάνει, ποιοι είναι κτλ. Προς το παρόν είμαστε ξέφραγκο απέναντι που μας έχουν καταδείξει 35 χρόνια χωρίς μεταναστευτική πολιτική για να μας ζητάει και τα πέστα. Λοιπόν, και εφόσον έχει πολιτικό άσυλο, μετά βλέπουμε αν μπορεί να πάει όχι. Γιατί υπήρξε τότε, έρχονται από χώρες οι οποίες φίλοι διαμάχες έχουν δημιουργηθεί από την Γαλλία, ξέρουν την γαλλική γλώσσα και εκεί θέλουν να πάνε. Είναι φανερό πώς συγκεντρώνονται στα λιμάνια για να φύγουν. Στο διατάφτα λίγο, οι χώρες που έχουν τα ταξιδιωτικά αεροφορτά και αυτό, ποια είναι. Αυτό θα πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν μια πολιτική. Αυτό συμβαίνει ξεκάθαρα. Και το πολιτικό άσυλο, εφόσον έχει πολιτικό άσυλο, σε μια χώρα μπορεί να ταξιδέψει. Μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Ο ΙΕΕ λέει ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία καρδιά, 23 εταιρείε εκατομμύρια μετανάστες θα προσπαθήσουν να βρουν. Ναι, θα εξεταστούν και εννοείται πως με έξοδα και τις ευρωπαϊκές θα ερωτήσουν τα παραπρογραμματικά φύστρο. Φαντάζομαι τι πρόκειται να γίνει. Όχι, δεν είναι τίποτα. Θα καταφύγουν οι από εδώ. Όχι, κύριε Αντωνίου, είναι μεγάλο σκοπό να κάνουμε αυτό. Ποιος είναι οι ανοιχτές πόρτες. Μα αυτοί έρχονται ό,τι αγάπη. Υπόσχεστε να δώσετε κάποιο έντρα στους κυβερνάστες. Εφόσον εγκριθούν τα έτοιμα στο πολιτικό άσυλο, δηλαδή με βάση την ύπατη εμπορία του κυρίου Γκέρντερ, μιλάμε για. Τι έγκρεφε, δεν έχω καταλάβει τι έγκρεφε, πώ θα να δώσετε. Δεν έχετε δικαίωμα να δώσετε έγγραφο άλλο πλην του επιστήμου, του εξωτερικού εγγράφου, αν είναι και διαβατήριο, και τη επίσημη αυτό. Αυτό είναι το εξηγώ. Υπόσχεστε να δώσετε κάποιο έγγραφο. Και αυτό τα έγγραφα. Πώ θα το εκδώσετε αυτό το έγγραφο. Σα το είπα, όταν πάρει το πολιτικό σου, δεν δίνουμε στο πιο πέρα. Μα δεν έχετε κανένα δικαίωμα να γίνει το δίκτυο του έγγραφου. Αυτό θα το δούμε στην διαπραγμάτευση και με την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θα έχουν το βαθύριο και οι δημοσιογράφοι, δεν είναι έγγραφο. Αν είναι έγγραφο, δεν είναι έγγραφο. Φυσικά και δεν είναι έγγραφο. Δηλαδή, ποιο έγγραφο δεν θα δεχτεί. Θα ήθελα, μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, 10 δευτερόλεπτα. Θέλω να σα πω ότι υπάρχει ατζέντα κι άλλη, εφόσον έχετε διάθεση. Την άλλη εβδομάδα, εάν θα γίνει το debate, γίνει δεν γίνει. Δευτέρα, Τρίτη θα σα ξανακαλέσω εφόσον επιθυμείτε. Δεν θα υπάρχει αντίρρηση από κανέναν. Να είστε εδώ να συνεχίσουμε τα θέματα. Επειδή είμαστε επανειλημμένοι στις υποχρεώσεις, εμείς έχουμε και μια λογική στη λογική, οπότε μπορεί να εκπροσωπήσει ανάλογα με την ατζέντα και άλλωστε από το συμβόλαιο. Επιτρέπουμε στις προσπίσεις να τις κάνουμε εμείς όμως, έτσι. Δεν θα κάνετε σε κόμμα, έτσι. Όχι σε κόμμα, μπορεί να κάνω στον υποψήφιο νούμερο 3. Θα δείτε μια άλλη στη λογική. Εντάξει, αν δεν θέλετε, δεν είναι πρόβλημα. Επειδή σήμερα εδώ, σήμερα δεν είμαστε υποψήφοι πρώτοι στα σχολεία μας. Και οι πολίτες που μας κοιτάζουν θα θέλουν να επιλέξουν τον άνθρωπο. Ένα να αποφασίσει ο δύο και τελείω το προσωπικό. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω δύο τελευταία λόγια και με αυτά κλείνω. Θέλω να πω ότι ο ρόλος του βουλευτή δεν μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί, θα εξαγγέλει, δεν θα τα κάνει όλα αυτά. Ο ρόλος του βουλευτή είναι ο συγκεντρικό κρίκο. Δηλαδή, αυτά υπάρχουν φορεί από κάτω οι οποίοι θα σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν. Ο βουλευτή θα έχει το ρόλο του, αν θέλετε, του συγκεντρικού κρίκου του καταλήτη για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, επίση. Ο βουλευτής δεν είναι για να τρέχει μόνο πίσω από τις ευκαιρίες, αλλά είναι και για να τις δημιουργεί. Ναι. Με βάση λοιπόν αυτά και με βάση αυτό το σκεπτικό, μάλιστα. Θα πρέπει όλοι να κρίνουν τις τέσσερις μας βασικά, έτσι και να μας κρίνουν όλους σύμφωνα με ποιον θέλουν να επιλέξουν. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι το βασικότερο όλο. Έχουμε 10-12 μέρες ακόμη. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Διαμαντόπουλο, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή πορεία, κύριε Κουμπάνη. Έχει τεράστια προβλήματα. Το ζούμε με τα φάρμακα. Το ακούμε το ΔΕΗ. Δεν έχω βάλει όλα υπόψη, ότι βάλαμε πολλά περισσότερα από ό,τι λέγαμε. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα δημοσίων μεταδίδων δεν λειτουργεί, είναι ανύπαρκτο. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία. Κάποιοι μόνο με στόχο την εξουσία συνεχίζουν να λένε ψέματα. Αυτό είναι που με προβληματίζει και δεν αξίζει η πατρίδα μας τέτοια τύχη. Για τα φάρμακα που είναι διαφορετικά, αξίζει να μην το κάνουμε. Για τον έλεγχο φαρμακευτικών δαπανών, στην οποία προβλέπεται μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ένα δις αναστολή της συμμετοχής του δημοσίου στο πόρτο, το οποίο επιβαρύνει μόνο τον ασθενή. Για να κάνει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα. Αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο, εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε, έτσι, λιγότερα προνόμια αν είστε βουλευτές και επιδιώξετε, έτσι, για να μπορεί να προχωρήσουμε. Αυτό δεν τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι 1 και 10, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεκάδες οι φίλοι μας με μηνύματα.
στο streaming που μας παρακολουθείτε σε πάρα πολλά σημεία από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στο δίκτυο. Συνεχίζουμε. Το πρωί θα είμαστε μαζί σε λίγες ώρες στον Αλφα με πάρα πολλές ειδήσεις και πολλές συνεντεύξεις για τις επόμενες 8 προεκλογικές δημοσιογραφικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Από τον Γιώργο Σταυρίδη που ήταν μαζί μας και τον Βασίλη Φυσικόπουλο στην τεχνική υποστήριξη και από εμένα, καλό σας βράδυ.